Καλησπέρα σας. 1-2-1-2. Τι γίνεται, Μπίλι? 3-4, εντάξει, είμαστε στο μπλε. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Δευτέρα σήμερα, 25 του μηνός. Πάει και ο... Ποιος Ιούνιος δηλαδή, άμα αυτός είναι Ιούνιος, εγώ είμαι ο... Ποιος είμαι εγώ, Μπίλι? Ο Χριστόφορος Κολόμβος. Ο Αύγουστος λέει. Μπα, είμαι και ο Αύγουστος. Ιούνιος δεν είναι αυτός πάντως που φεύγει. Και άμα είναι να είναι έτσι και ο Ιούλιος, να μας το πείτε, παιδιά, να ξέρουμε. Να μην πάρουμε άδεια, Μπίλι, να την πάρουμε το χειμώνα. Ε, τι λες? Μπίλι! Πού είναι, δεν με ακούει. Μπίλι! Δεν με ακούσε. Α, ακούει τις μουσικές που θα παίξει. Συγγνώμη, συγγνώμη. Λέω, άμα είναι... Τώρα με ακούς? Άμα λέω είναι... να είναι έτσι και ο Ιούλιος, να μας πείτε να μην πάρουμε άδεια, να την πάρουμε το χειμώνα. Ε, ναι, ρε φίλε, τι τζάβα, τρέχουμε στα βροχερά νησιά και στις βροχερές Χαλκιδικές και στις συννεφιασμένες παραλίες. Δεν λέει. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε όσο μπορούμε, αν και δύσκολο. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμνηση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Στην παρέα μας όλοι εσείς, ακροατές και ακροάτες. Χαίρομαι πάρα πολύ, αγαπητέ μου Βασίλη, που με αφήνεις μαζί με τους Nightwish να πω όλα τα του προλόγου. Και να σου πω εγώ, βάλε μια πενιά για να τη βάλεις. Μπουζούκι. Έλα. Να τη βάλεις τώρα, ναι, μπουζουκάκι. Μπουζούκι, μπαγλαμά. Και αφού κέρδισε και η Σουηδική Αραβία... Σουηδική είπα. Ναι ρε φίλε. Σαουδική ρε. Αν και Σουηδή είναι αυτή. Πολύ βάθος όμως. Αφού κέρδισε και η Σαουδική Αραβία, δεν το είχα κάνει ποτέ λάθος. Ποτέ. Δεν πειράζει. Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Τι έλεγα? Ναι. Αφού κέρδισε και η Σαουδική Αραβία στο Μουντιάλ και στεναχωρέθηκε ο Σαλάχ μας, ο αγαπημένος, τέλος πάντων, όλα μπορούν να γίνουν, Μπίλι, σε αυτή τη ζωή. Όλα μπορούν να γίνουν. Από τη στιγμή που και οι Σαουδάραβες κέρδισαν την Αίγυπτο με 2-1 πριν από λίγο. Η Ουρουγουάη έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Ρωσία. Η Ουρουγουάη που πήρε φόρα. Και εδώ φαίνεται και η δουλειά του προπονητή, που τον σέβομαι απεριόριστα, τον συγκεκριμένο, για όλα όσα έχει τραβήξει στη ζωούλα του και εξακολουθεί και είναι στον πάγκο. Όσοι ξέρουν, ξέρουν, τέλος πάντων. Ο συγκεκριμένος προπονητής που είδε την ομάδα του στα μαύρα της τα χάλια στην πρώτη αγωνιστική και επέλεξε να αλλάξει πολλά πράγματα και άλλαξε. Και κάνει τρεις νίκες. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 545-26. Το SMS έχει χρέος 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε και το mail ανοιχτό blueliberopapaki.yahoo.gr. Έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Μέχρι τις 9 θα πάμε σήμερα για να καταγράψουμε τα... Η αλήθεια είναι όχι και τόσα πολλά που υπάρχουν στην κιανόλευκη επικαιρότητα, αλλά πάντα σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε προκύπτει. Αυτό το οτιδήποτε προκύπτει, για παράδειγμα, είναι δύο σερί ανακοινώσεις από τη γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή που ενισχύεται. Θα τις δω σε λίγο. Θα ξεκινήσουμε όπως κάνουμε συνήθως με το ποδόσφαιρο. Εγώ τον πήρα χαμπάρι το σεισμό, αντί να το πω γιατί το λένε όλοι και το γράφουν όλοι στο Facebook. Ξέρεις, το εκπληκτικό με το Facebook, Μπίλι, ξέρεις ποιο είναι πλέον, ε? Κουνιέσαι σπίτι. Λες, είναι ιδέα μου. Μπαίνεις μέσα στο Facebook και διαπιστώνεις αν είναι η ιδέα σου ή όχι. Μέσα σε ένα δευτερόλεπτο το έχουν ανεβάσει καμιά 8.000 ότι κουνήθηκαν κι αυτοί. Έγινε σεισμός σήμερα, 4,2 ρίχτερ, μην τρελαίνεστε, ηρεμία, ψυχραιμία. Δεν είναι... Τι να πούνε και οι άλλοι που έχουν κάτι 8, 9 και 10. Ε, Μπίλι, τι να πούνε κι αυτοί. Για το ποδόσφαιρο που σήμερα υπάρχει, είμαστε μάλλον εν αναμονή ακόμα μια συνάντηση στα γραφεία της Μίκρας, μάλλον καθημερινό το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως μας μετέφερε και πριν από μέρες εδώ στην ώρα για μπλε ο κύριος Σάκης Χατζόγλου, το μέλος της διοίκησης, με την επιτροπή που έχει αναλάβει όλα αυτά τα θέματα και μαζί με τους νομικούς, παύλα φοροτεχνικούς, για την εκαθάριση και για όλα τα υπόλοιπα που απασχολούν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι ένας δύσκολος μήνας και είναι ένας δύσκολος μήνας γιατί μέχρι να ξεκινήσει και η προετοιμασία που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι 23 Ιουλίου η πρώτη και αρχές Αυγούστου θα βρεθεί η ομάδα στα 3-5 πηγάδια για να δώσει φιλικά μάτς, τα έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες. Μέχρι τότε λοιπόν, μέχρι να ασχοληθούμε
και με το αγωνιστικό, γιατί όλο αυτό το μήνα δεν θα ασχολούμαστε τόσο με το αγωνιστικό, πέρα από ανανεώσεις μεταγραφές που ίσως γίνουν, ανανεώσεις μέχρι στιγμής και μεταγραφές από εδώ και πέρα. Αυτός που είναι ο στόχος για τους διοικούντες είναι τα χρήματα. Έγινε μια προσπάθεια πρόσφατα, υπόθηκε το ποσό των 130.000 ευρώ εδώ από τον κύριο Χατζόγλου για το ότι υπήρξαν τρεις διαφορετικές πλευρές, 50, 50 και 30 αντίστοιχα, που θα επιδιώξουν να βάλουν στην ομάδα. Μακάρι να γίνει πράξη, μακάρι να βρεθούν οι λύσεις, μακάρι να βρεθούν τα χρήματα, μακάρι να γίνουν όλα αυτά για να κλείσουν όσα περισσότερα πρέπει να κλείσουν και για να προχωρήσει η ομάδα σε όλα τα επίπεδα. Να, τώρα που τα λέω αυτά, με ρωτάει ο φίλος μου ο Γιώργος. Αχ. Θα με κοροϊδεύουνε τώρα για το Σαρδάμ Μπίλι. Περίμενε, γιατί δεν ανοίγει και το ρημάδι το mail. Βάλε λίγο Pearl. Μέχρι να ανοίξει το ρημάδι το mail, ο Θανάσης γράφει: μέχρι να επιστρέψουμε από εκεί που δεν πέσαμε ποτέ, ο καιρός δεν θα στρώσει. Ήρα εμπρός, μα μιέται ο καιρός. Αυτό το ρήμα, φίλε μου Θανάση, δεν το παθαίνει μόνο ο καιρός. Πες το και για το mail. Και βρες και μία ομοιοκαταληξία να σε παραδεχτώ και για το mail, γιατί και αυτό το ίδιο πράγμα έτε. Με το που μου στείλε ο φίλος ο Γιώργος, απλά λέει μια καλησπέρα από τη Σουηδική Ευκαρπία. Και το υπόλοιπο δεν πάω να το διαβάσω, γιατί το ανοίξω εσύ, Γιωργάρα. Μας έχουν φάει τα κυκλώματα. Το θέμα του Ρόβα φαίνεται να πηγαίνει καλά. Όχι ότι είχε χαλάσει ποτέ, απλά είχε ζητήσει ο ποδοσφαιριστής κάποιες μέρες για να απαντήσει. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Μπορεί να είναι χύψη λόγοι για το κάποιος μπορεί να ζητήσει 2-3 μέρες προθεσμία και αυτό δεν σημαίνει ότι χαλάει κάτι. Όπως μας είπε ο κύριος Χατζόγλου, πρόσφατα τον έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές. Γιατί μας έκανε δήλωση εδώ στην ώρα για μπλε. Ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Το ίδιο ισχύει και με τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο. Φαντάζομαι κάτι τέτοιο θα ισχύει και με τον Κασναφέρη, για τον οποίο περιμένουμε εξελίξεις. Για το Ρόβα πάντως, εγώ το είδα πάρα πολύ θετικά το ότι βρέθηκε στο Ηρακάμπ και πήγε και υπέγραψε αυτόγραφα και μίλησε με τα παιδάκια. Αυτό έγινε το Σάββατο νομίζω ή εχθές. Τέλος πάντων, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και έδωσε όλη τη θετική ενέργεια. Ένα Ηρακάμπ που πραγματικά. Θέλω για ακόμη μια φορά να πω πολλά μπράβο στους εμπνευστές και σε αυτούς που το πραγματοποίησαν με τα λάθη, με τις ατέλειες, με τις δυσκολίες, με όσα τέλος πάντων εμπόδια υπήρξανε, αλλά ως ιδέα, παύλα πραγματοποίηση, παύλα όνειρο για τα παιδιά και για τους γονείς και για πολλούς από εμάς, ήταν εξαιρετικό. Ήταν εξαιρετικό μια εβδομάδα γεμάτη Ηρακλή για όλα αυτά τα πιτσιρίκια. Σε αυτήν την γιορτή λοιπόν έδωσε το παρόν και ο Χρήστος Ρόβας. Και για μένα αυτό κάτι λέει. Κάτι λέει. Για την επιθυμία του δηλαδή να παραμείνει στην ομάδα. Εκτός απρόπτου, αύριο θα γίνει η καθοριστική, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, για να πει το τελικό ok και για να πέσουν και υπογραφές, να παραμείνει ο πρώτος σκόρερ όλης της Ελλάδος με τα 31 του γκολ στον Ηρακλή. Φτιάξτε το email και φέρε μας το mail. Ρε Θανάση, δεν υπάρχει ρε αγόρι μου. Βέβαια το mail, ναι, εύκολα. Ένα τηλέφωνο τον πάρουμε, να τον πούμε πια Real. Μπίλι, θα έρθει. Άσε που θα φύγει από τη Real. Θα φύγεις να πας πού ρε εσύ Μπέιλ. Μα, το λέει και ο Μπίλι. Στην Ηρακλάρα θα πας. Δηλαδή θα φύγεις από τη Real. Πού θα πας ρε φίλε, δηλαδή, πού θα πας, πες μου. Μπέιλις. Αδερφέ Ιμών Γιώργο από την Σουηδική Ευκαρπία, δεν ξέρω αν σου απάντησα σε αυτό που με ρώτησες, με όλα αυτά που προείπα. Προφανώς και σου απάντησα. Δεν έχει κάτι το. Τι έγινε, ρε παιδιά, και τρίτη ανακοίνωση. Από βροχή ανακοίνωσης από το γυναικείο μπάσκετ του Ηρακλή. Θα τα δω σε λίγο. Από ό,τι βλέπω εδώ πάντως για το μπάσκετ, ο Γιάννης Ογκαγκαλούδης ανέβασε ότι συνεχίζει την καριέρα του στο Εγάλεο. Ναι, αυτό γράφει για τον πρώην πλέον καλαθοσφαιριστή του Ηρακλή. Για το οποίο μπάσκετ. Περιμένουμε εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα και αυτή τη φορά φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα, καθώς υπήρξαν κάποια τηλεφωνικά ραντεβού, κάτι πάει να κινηθεί, κάτι πάει να ξεκινήσει ο κύριος Δρακόπουλος, ο οποίος στις τελευταίες τρεις εβδομάδες μάλλον δεν είχε χρόνο, διάθεση, δεν ξέρω, για τον Ηρακλή, γι' αυτό και πολλά πράγματα πήγαν πίσω. Ας δούμε τι θα γίνει μέσα στην εβδομάδα.
Το οποίο Γάλλιο είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Εντάξει. Είναι η επιλογή του Γιάννη Γκαγκαλούδη αυτή. Άντε, αφού τα προανέφερα να τα πω, να μην τα αφήσω. Λοιπόν, η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ιράκ έσκασαν τρεις ανακοινώσεις μόλις τώρα και αφού είμαστε live και ενημερωτική εκπομπή για τον Ηρακλή και ασχολούμαστε με όλα τα τμήματα, θα το πούμε live τώρα που βγήκαν οι ανακοινώσεις. Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Ηρακλή είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με την Εύη Κατοπόδη. Επιστρέφει νομίζω η συγκεκριμένη. Ναι, έτσι λέει η ανακοίνωση. Η καλαθοσφαιρίστρια επέστρεψε στην ομάδα μετά από χρόνια και τη νέα περίοδο θα φορέσει ξανά την κανόλυφη φανέλα με τον ημίθεο. Την καλωσορίζουμε στο σύλλογό μας και της ευχόμαστε υγεία και να πετύχουμε όλοι μαζί τους στόχους που έχουμε θέσει ως τμήμα. Αυτή είναι η πρώτη ανακοίνωση. Η δεύτερη, προχθές θυμίζουμε εδώ, μίλησε την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον. Όχι προχθές ήταν Σάββατο, Γιώργο. Την προηγούμενη εβδομάδα μίλησε ο κύριος Κοκκινίδης, ο νέος προπονητής, και τώρα σκάει μία ανακοίνωση μετά την άλλη. Το τμήμα μπάσκετ γυναικών του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απόκτηση της Ευαγγελίνας Πετρίδου. Την προηγούμενη περίοδο η νέα αθλήτρια του Συλλόγου μας αγωνίστηκε στην ΑΕ Πηλέας με επιτυχία και η διοίκηση του τμήματος την καλωσορίζει και της εύχεται κάθε επιτυχία στην ομάδα μας. Και τρίτη ανακοίνωση για τις ανανεώσεις 5 αθλητριών που προσέφεραν τα μέγιστα ώστε η ομάδα να πετύχει το στόχο της ανόδου. Η αρχηγός στο τρελοκομείο, θα συμπληρώσω εγώ, η Ευαγγελία Τσουμπελή, η Μαρία Λογδανίδου, η Μαρία Ελευθεριάδου, η Αθηνά Γιαννούδη. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Ποια είναι η πέμπτη? Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Ναι, τέσσερις. Λοιπόν, ξαναλέω, Τσουμπελή, Λογδανίδου, Ελευθεριάδου, Γιαννούδη. Καλή δύναμη σε όλα τα κορίτσια και καλή επιτυχία στα σαλόνια της Α1, τουλάχιστον στο Ιβανόφι φέτος θα βλέπουμε και ένα Ηρακλής Ολυμπιακός, μπίλι μου, και ένα Ηρακλής ΠΑΟΚ και ένα Παναθηναϊκό έχει. Πρέπει να έχει. Δεν έχει, θα έχει. Θα βλέπουμε μεγάλα μάτς, έστω και αν είναι το γυναικείο μπάσκετ. Όταν το βράδυ του Σαββάτου ο Κρός, άκου τώρα διαστροφή, έβαζε το 2-1 στον Όλσεν και με τον Ηρακλή Όλσεν καθυστερεί στο κεφάλι στο 3-3 παρεπιπτόντος στο Καφταντζόγλιο. Όταν ο Κρός λοιπόν έκανε το 2-1 παρά το ότι οι Γερμανοί είχαν παίχτη λιγότερο και κέρδισαν τους Σουηδούς με ανατροπή, άσχετα αν δεν δόθηκε πέναλτι στον Μπέρκ, τέλος πάντων, άστο αυτό. Κέρδισαν οι Γερμανοί και βγήκαν όλοι πάλι στο Facebook, στο Twitter, στο τι άλλο έχει το διαδίκτυο και θυμήθηκαν αυτό με τον Λίνεκερ. Τον Γκάρι Λίνεκερ. Μεγαλώσαμε μαζί, το επιθετικός της Αγγλίας, Τότεναμ. Τώρα είναι τηλεσχολιαστής. Τότε είχε πει λοιπόν, Μπίλι μου, ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που παίζεται με 11 και 11 και στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί. Μου έδωσε πάσα ο Γκάρι να πω ότι το βόλεϊ, στο βόλεϊ μάλλον, είτε παίζουν 6, είτε παίζουν 2, είτε είναι τάραφλεξ, είτε είναι άμμος, ο αυτοκράτορας είναι ένας και λέγεται Ηρακλής. Και αυτό γιατί ο Ηρακλής πρόσθεσε ακόμα ένα πανελλήνιο τίτλο και θα μπει στα γραφεία του Γυμναστικού Συλλόγου. Γιατί έτσι δείχνουν οι μεγάλοι τεράστιοι σύλλογοι ότι είναι μεγάλοι και τεράστιοι σύλλογοι. Να παίρνουν πανελλήνιους τίτλους και σε άλλα τμήματα και αθλήματα. Έγινε μετά από χρόνια λοιπόν το Beach Volley League που ουσιαστικά είναι το πρωτάθλημα της Λίγκας που έγινε φέτος και το πήρε ο Ολυμπιακός. Στη σάλα, στο Τάραφλεξ, έγινε αντίστοιχο μετά από χρόνια, το είχε καθιερώσει πριν από χρόνια η Λίγκα, για διάφορους λόγους διεκόπη, φέτος ξανάγινε με τη συμμετοχή των ομάδων κανονικά της Α1 και ποιος λες να πήρε το πρωτάθλημα, ρε Σιμπίλη? Ο Ηρακλής φυσικά κέρδισε τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη στο τελικό με 2-1 σε ένα συγκλονιστικό μάτς που το είδαμε και στην E3. Και το δίδυμο είναι ο Παναγιώτης Ευγενίδης, ο Πασαδόρος, και ο Νοά Κίμπουλ, ο οποίος είναι ουσιαστικά μεταγραφή Ελληνοαμερικανός. Στο beach volley μπορεί να γίνει αυτό.
να διαλέξει ο Ευγενίδης, ο αθλητής του Ηρακλής, συμπαίχτη. Έχει τον συγκεκριμένο, είναι δίδυμο εδώ και χρόνια. Και ο Ηρακλής πλέον είναι αυτοκράτορας και στην Άμμο, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Beach Volley της Α1 Αδρών. Και χθες ο αγαπημένος speaker του φίλου μου του Χαρίλαου, θα τον ρωτήσω για αυτόν μετά τις 8 που θα τον βγάλω, θυμίζουμε μέχρι τις 9 πάμε σήμερα, ήταν λίγο σφιγμένος ρε παιδί μου όταν έλεγε ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης πρωταθλητής Ελλάδος, το είπε 1, 2, 3 φορές, τέταρτη δεν μπορούσε να το πει, δεν του βγαίνε, τέλος πάντων δεν πειράζει, το συγχωρούμε. Αλλά όπως και να έχει, ο Ηρακλής είναι πρωταθλητής Ελλάδος και στο beach volley. Γιατί είπαμε, κάποια πράγματα δεν αλλάζουν στην πετόσφαιρα. Καλησπέρα στο φίλο το Γιάννη που ξεσηκώνει τα πλήθη με την λαϊκή φωνή του. Βλέπω εδώ στα μαγαζιά. Ο Γιάννης που μας είχε τραγουδήσει πριν 3 Γιάννη μου χρόνια. Πέρασαν 3. Δεν θυμάμαι. Εδώ ζωντανά. Κάποια στιγμή θα σας ξαναφέρουμε όταν έχουμε κέφια να ακούσουμε. Πέρα από αυτές τις παινιές που παίζει ο Μπίλι, κανονικές παινιές. Ναι, μια φορά το κάναμε, Βασίλη μου. 18 χρόνια εκπομπή, κάναμε μια φορά λαϊκό πρόγραμμα. Μην με κοιτάς στραβά, σου παρακαλώ. Εντάξει, μπα να το ξανακάνουμε κάποια στιγμή. Μέσα στο καλοκαίρι, αν θέλει ο Γιάννης. Αυτό που μου λες, μου ανοίγει τα μάτια και. Ναι. Και θα το τσεκάρω. Δεν έχω ιδέα. Μου φαίνεται λίγο απίθανο να έχει κάνει τέτοια επιλογή ο συγκεκριμένος που μου λες. Να αφήσει δηλαδή την ωραία την Ιταλία με τα ωραία τα λεφτά και να έρθει εδώ. Κάτι δείχνει αυτό. Πάει να πει ότι έχει λεφτά και εδώ, σε συγκεκριμένη ομάδα. Απλά πριν πω το οτιδήποτε, επέτρεψέ μου να το τσεκάρω. Πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτάκια. Επιστρέψαμε εδώ στην Ωραγιαμπλέ, στο Λίμπερο 104,4. Θυμίζω FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 545-26 και το mail μας blueliberopapakiyahoo.gr. Φίλε μου Γιάννη, στο επιβεβαίωσα μηνυματικό, στο επιβεβαίωνω και στον αέρα, αλλά το κρατάω για να το δώσω πάσα στο Χαρίλαο μετά τις 8. Για ακόμη μια φορά θυμίζω, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι σήμερα θα πάμε μέχρι τις 9. Έχουμε 2 ώρα και έχουμε ώρες για μπλε. Θα του το δώσω πάσα για να το συζητήσουμε, γιατί είναι ενδεικτικό αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για την κατάσταση στον ελληνικό χάρτη της Α1 στο βόλεϊ. Ξεφεύγουν οι άλλοι. Με λεφτά. Τα λεφτά πάντα δεν είναι ευτυχία, αλλά ξεφεύγουν. Και οι τέσσερις. Πέρυσι είχαμε 2. Τα προηγούμενα 3-4 χρόνια είχαμε 2, τώρα έχουμε 4. Γιατί και ο Παναθηναϊκός βάζει λεφτά και η ΑΕΚ βάζει λεφτά. Και θα το αναλύσουμε μετά τις 8 και με τον Χαρίλαο για το βόλεϊ. Ένα βόλεϊ που ενώ οι άλλοι έχουν βρει χρηματοδότες, επενδυτές, όπως θέλετε πείτε το, κυρίως χρηματοδότες να το πούμε, ο Ηρακλής δεν τον έχει βρει τον χρηματοδότη. Δεν έχει βρει κάποιον που θα βγάλει από την τσέπη του 50-150.000 ευρώ και θα πάει να φέρει τον τάδε που έπαιζε στο καμπιονάτο ή τον τάδε που έπαιζε στην Πολωνία ή τον τάδε που έπαιζε στη Ρωσία ή τον τάδε που έπαιζε στην Τουρκία και έπαιρνε καλά λεφτά σε αυτές τις χώρες και αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα για την τάδε ομάδα. Ηρακλής θα προσπαθήσει πάλι με τα διαρκείας, εύχομαι να υπάρξουν και να αυξάνονται, με τα εισιτήρια, με κάποιες χορηγίες που εύχομαι επίσης να αυξηθούν και με τον κόσμο. Είναι το κλασικό που λέμε εμείς με τα τόξα, οι άλλοι με τα πυρηνικά όπλα. Έτσι ο Ηρακλής πήγε πέρυσι τελικό κυπέλου και πήγε και τετράδα. Εντάξει, εκείνο με την Κηφισιά, okay. Σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος ήταν τρίτο τέταρτος. Φέτος μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν ξέρω. Που στον Ηρακλή ακόμα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με ανανεώσεις, πέρα από τους δύο προπονητές, τον Ορφανό και τον συνεργάτη του τον Ανά που ανανέωσαν, με ανανεώσεις αθλητών, έτσι. Και με τις όποιες μεταγραφές ακολουθήσουν, αλλά πιστέψτε με, μπορεί να κουράζει για ακόμη μια φορά. Θα πω 3 φορές τη λέξη διαρκείας, διαρκείας, διαρκείας. Είναι απαραίτητα τα χρήματα να βρεθούν τώρα, άμεσα. Έλεγα νωρίτερα, παραμένουμε στο βόλεϊ, απλά βάζουμε λίγο άμμο στα πόδια μας. Έλεγα νωρίτερα ότι χθες βλέποντας την E3 την προσπάθεια του
μπιτσβολεϊκού Ηρακλή να κατακτήσει το πρωτάθλημα Ελλάδος. Μου ήρθε αυτή η ατάκα του Γκάρι Λίνεκερ που κυκλοφορούσε παντού στο διαδίκτυο, που την είχε πει πριν χρόνια όταν ήταν και εν ενεργεί αθλητής, τώρα είναι τηλεσχολιαστής, ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που όταν κέρδισε η Γερμανία τη Σουηδία, το θυμήθηκαν πολύ αυτό, στο 1995 με 2-1 και με παίχτη λιγότερο, ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που το παίζουν 11 και 11, αλλά στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Και εγώ λέω ότι το βόλεϊ είναι ένα άθλημα που είτε είναι 6 στο τάραφλεξ, είτε είναι 2 στην άμμο. Και βάλεις τις λέξεις πρωταθλητής Ελλάδος, έχει αρκετά ο Ηρακλής. Και είπε να προσθέσει ακόμα ένα αυτή τη φορά στο beach volley. Χάρη στον Παναγιώτη τον Ευγενίδη και τον Νοά Κίμπλ τον συμπαίκτη του, θα μιλήσουμε με τον πασαδόρο του Ηρακλή. Πολλά συγχαρητήρια. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Μου θυμήσατε τον Γκάρι Λίνεκερ. Τι να κάνω, μου το θυμήσατε. Γιατί ξέρεις, είναι πολύ εύηχο να βλέπεις σε ένα κανάλι που είναι πανελλήνιες εμβέλειες, δεν είναι συνδρομητικό, R3 πιάνουν όλοι, να βλέπεις εικόνα και να ακούς ο Ηρακλής πρωταθλητής Ελλάδος και να λες, όπα, τι έγινε ρε παιδιά, το έκανε και εδώ, το έκανε και στην άμμο. Και επειδή θα μας δώσεις και εσύ λεπτομέρειες, επειδή προφανώς αυτό είχε χρόνια Παναγιώτη να γίνει, πρωτάθλημα δηλαδή Α1 Beach League, αν μπορώ να το πω, πες μου λίγο το πώς δημιουργήθηκε αυτή η ομάδα με τον συμπαίκτη σου, με τον Ηρακλή φυσικά που εκπροσωπήσατε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο γιατί είστε από χθες πρωταθλητές Ελλάδος και πώς μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, το Beach Volley League είναι ένας θεσμός ο οποίος είναι μοναδικός για το Beach Volley. Αποτελεί δηλαδή ένα Σαββατοκυριακό, είναι ένα απομονωμένο τουρνουά το οποίο πραγματοποιείται αποκλειστικά από τη Λίγκα. Δηλαδή αντίστοιχα όπως γίνεται το πρωτάθλημα στη Σάλα γίνεται και στο Beach Volley και στο Beach Volley, και είναι η μόνη διοργάνωση η οποία είναι διασυλλογική. Δηλαδή κάθε ομάδα της Α1, όπως αντίστοιχα ο Ηρακλής και αντίστοιχα οι ομάδες που συμμετέχουν στην Α1, στέλνουν μια ομάδα για να την εκπροσωπήσει. Αυτό είναι ουσιαστικά ένα μίνι πρωτάθλημα που ανταποκρίνεται μόνο στο Beach Volley. Εμείς είχαμε την τιμή να εκπροσωπήσουμε τον Ηρακλή. Ο κύριος Μάκης μου έκανε με αυτή την πρόταση. Φυσικά εννοείται δεν το σκεφτήκαμε για δεύτερη φορά. Καθ' όλα αυτά παρακολουθούμε το πρωτάθλημα του Beach Volley όλο το καλοκαίρι, δηλαδή συμμετέχουμε ενεργά κάθε Σαββατοκύριακο στο Beach Volley. Αλλά αυτό το να εκπροσωπήσουμε τον Ηρακλή ήταν κάτι μοναδικό για μας. Αυτό το τουρνουά και δικαιωθήκατε με το παραπάνω, έτσι, όλοι σας, για τις επιλογές να δώσετε το πάρο. Άμπραβο, ναι. Ήτανε κάτι μοναδικό, γιατί είχαμε τη συμπαράσταση και είχαμε πολλά μηνύματα και υποστήριξης και από δικούς μας ανθρώπους, αλλά και από ανθρώπους του Ηρακλή. Και αυτό είναι κάτι μοναδικό που δεν γίνεται, δεν συνηθίζεται στο beach volley, μια ομάδα να έχει τόσο μεγάλη ενίσχυση από τον κόσμο. Είπαμε, έβηχο. Ο Ηρακλής πήρε το πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν πάει να είναι, ξέρω εγώ, beach pick pong, που δεν έχει. Αλλά λέμε τώρα. Και είναι και βόλεϊ, έτσι, που από βόλεϊ ξέρεις ότι στον Ηρακλή ξέρουμε πολύ. Από βόλεϊ ήταν κάτι ιδιαίτερο. Για μένα, εντάξει, αυτή η αγάπη του κόσμου ήταν γνώριμη και από τον Ηρακλή. Είχα βιώσει αυτή την ατμόσφαιρα μέσα από το γήπεδο. Βέβαια. Αλλά μ' άρεσε κιόλας ότι ο συμπαίκτης μου, ο Νόπουλος, συμπαίκτης μου στο beach volley, πολύ γρήγορα ανακάλυψε τι σημαίνει για αυτός Ηρακλής ή για αυτός τη χαρά να παρακολουθήσει κάποια παιχνίδια μας στη σάλα μέσα στο γήπεδο. Ναι. Οπότε ακόμα και γι' αυτόν παρατηρούσα μέσα στα παιχνίδια ή έξω ο κόσμος που μας χαιρετούσε στο τουρνουά, ότι ένιωθε μια υπερηφάνεια και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Πήρε και τα like του από χθες το απόγευμα, οπότε είναι μια χαρά. Ναι, όχι. Αλήθεια, λύσε μου και αυτή την απορία, Παναγιώτη. Γιατί τον Κίμπλ, ο πολλής κόσμος ίσως δεν το γνωρίζει γιατί ασχολείται με τον beach, είναι συμπαίκτη σου. Αυτό είναι σε εισαγωγικά μια μεταγραφή ώστε να θεωρείται κατά κάποιο τρόπο ο αθλητής του Ηράκλη και συμπαίκτη σου στην ομάδα. Ωραία, ναι. Ουσιαστικά κάθε ομάδα υποχρεούται να έχει έναν εκ των δύο αθλητών οπωσδήποτε στο ρόστερ στην Α1. Τώρα ο συμπαίκτης του εφόσον οπότε είναι στο beach volley... ναι. Το διάλεξε εσύ ως το δίδυμό σου, έτσι. Είναι ο συμπαίκτης μου τα τελευταία 5 χρόνια στο beach volley, οπότε ήταν προϋπόθεση ότι θα είμαι και μαζί του. Αυτό και παίξατε στο τελικό με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη σε ένα πολύ πολύ συναρπαστικό παιχνίδι. Η αλήθεια είναι στο τέλος που μας αγχώσατε λίγο, αλλά νομίζω ότι εντάξει, δεν θα το χάνατε.
Και εγώ πιστεύω είχαμε πολύ καλή ψυχολογία τον πρώτο πόντο μέχρι το τελευταίο. Ήταν μια πολύ δυνατή ομάδα. Τα παιδιά και αρκετές ομάδες είναι μέλη του εθνικού σχεδιασμού. Τόσο ο Σταύρος ο Κασαμπαλής είναι στη Σάλα μέλος του εθνικού σχεδιασμού, αλλά και ο Κωστόπουλος είναι στο εθνικό σχεδιασμό και του beach volley. Δηλαδή είναι παιδιά στα οποία έχει επενδύσει και η Ομοσπονδία πάνω τους. Αντίστοιχα στον ημιτελικό κερδίσαμε τον Ηρακλή Χαλκίδας που πάλι έχει δύο αθλητές που είναι σε εθνικούς σχεδιασμούς όπως είναι ο Πασαδόρος, ο Οδυσσέας, ο Αδάμ. Δηλαδή αυτό δείχνει μπορείς ότι... Μπορείς να τους χαρακτηρίζεις διεθνείς αθλητές, έτσι, από τη στιγμή υπήρχαν αθλητές οι οποίοι είναι σε υψηλό επίπεδο και ειδικά τα παιδιά, όταν αθλητικό ήταν ο Ξανδρούπουλος, ο Σταύρος και ο Κωστόπουλος ήταν σε υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, αλλά στο beach volley, λόγω των προπονήσεών μας, λόγω της αγάπης μας για το άθλημα, διατηρούμαστε και εμείς σε υψηλό επίπεδο. Από την πρώτη μέρα που τελειώσαμε τον Ηρακλή, τις υποχρεώσεις μας μέσα στο γήπεδο με τον τελικό κυπέλλου και επιστρέψαμε, απευθείας στρέψαμε εκεί το ενδιαφέρον μας, ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιες ομάδες. Διακοπές δεν έχει ακόμα, ε? Δεν είχε μάλλον. Όχι, διακοπές δεν έχει ακόμα, είναι νωρίς ακόμα για μας. Από τη Ρόδο εσύ πήγες στην Άμμο κατευθείαν. Μπράβο. Από τη Ρόδο με το που επιστρέψαμε έγινε ένα πρόγραμμα προπονήσεων του καλοκαιριού και ξεκινήσαμε απευθείας. Διακοπές αφού τελειώσει την πισβόλαια μετά τα τέλη Αυγούστου, ήδη το πρόγραμμα δηλαδή των αγώνων είναι προκαθορισμένο. Τώρα έχετε και κάποια τουρνουά να υποθέσω με τον συμπαίκτη σου. Ναι, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα είχε ένα διάλειμμα αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω του Beach Volley League. Και συνεχίζεται από το επόμενο. Το Πανελλήνιο της ΕΟΠΕ του Beach, έτσι για να μην τα μπερδέψουμε. Α, μπράβο. Αυτό είναι το, η Α1 του Beach Volley. Αυτό το πήρε ο Ηρακλής, τελειώσαμε. Εκεί είναι ατομικό αυτό που μου λες, δηλαδή εσύ και ο Νοά κατεβαίνει. Α, μπράβο. Και εκεί που συνεχίζουμε σαν ατομικά πλέον, χωρίς να φέρουμε το όνομα του Ηρακλή στις φανέλες μας θεωρητικά. Ναι. Πάντα. Όχι, το διευκρινίζω για τον κόσμο για να μην μπερδευτεί, αν και για εμάς πάλι θα σας στηρίζουμε αυτό το δεδομένο. Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε Καστοριά το επόμενο Σαββατοκύριακο, μετά ο επόμενος σταθμός είναι Πελοπόννησο, μετά είναι Αντίριο. Έχει ταξιδάκια, ωραία. Έχει αρκετά μεγάλες αποστάσεις. Εντάξει, αυτά συνδυάζονται, αλλά... Παναγιώτη, και με διακοπές ή όχι, όχι. Συνδυάζονται, εντάξει. Ναι. Κακά τα ψέματα, είναι σε ωραίες περιοχές, όπως ήταν και το αντίστοιχο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, στο Καράβι Σινιά, είναι πολύ ωραίες περιοχές, πολύ ωραία μέρη και συνδυάζονται και με αγώνες, δηλαδή είναι κάτι... Περνάμε μοναδικά Σαββατοκύριακο, είναι ένα άθλημα που ενδείκνεται να συνδυάζει αθλητισμό, διακοπές, διασκέδαση. Είναι πολύ ωραία. Και σαν διοργανώσεις και σαν άθλημα είναι κάτι πολύ ωραίο. Και μέσα σε όλα φέρατε και ακόμη μια φορά μπράβο σας ένα ακόμα τίτλο στον Ηρακλή, στο σύλλογο του Ηρακλή. Και μου έκανε εντύπωση και θέλω να σου το πω και στον αέρα τώρα, δεν στο είπα εκτός, ότι... αυτό που διάβασα στην ιστοσελίδα της Λίγκας και πήγε παντού σε όλη την Ελλάδα μέσω διαδικτύου ότι το αφιέρωσε στον Ηρακλή και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο, έτσι. Ναι, φυσικά και η πρώτη μας κουβέντα ήταν εκπροσωπούσαμε τον Ηρακλή. Ήταν τιμή μας που μας έγινε αυτή η πρόσκληση να συμμετέχουμε εμείς σε αυτή τη διοργάνωση. Το αφιερώσαμε στον Ηρακλή γιατί μας έδωσε και δύναμη να συνεχίσουμε και να κατακτήσουμε αυτό το πρωτάθλημα. Γιατί είναι αλλιώς όταν παίζεις για σένα μόνο για τον εαυτό σου που πάλι έχει κάποια αξία, αλλά όταν παίζεις και για τον Ηρακλή είναι ακόμα πιο σημαντικό. Για μένα σίγουρα, αλλά είδα ότι αυτό πέρασε και στο συμπαίκτη μου, ο οποίος δεν γνώριζε ίσως τόσο καλά τι σημαίνει το όνομα του Ηρακλή, απλά είχε την τύχη ο πρώτος προπονητής όταν ήρθε στην Ελλάδα στον Μπισβόλ να είναι ο Φρέντι Μπρουκς, οπότε από την πρώτη μέρα που είναι στην Ελλάδα βολιάστηκε, ναι. Είχε την προδιάθεση να γνωρίσει τον Ηρακλή και το έμαθε και με τον καλύτερο τρόπο βέβαια φέτος. Παναγιώτη, και αλήθεια, πόσο πιο δύσκολο για μας απ' έξω είναι πολύ πιο δύσκολο το να έχεις ένα συμπαίχτη, το να πάβεις πλέον να είσαι πασαδόρος, γιατί δεν κάνεις μόνο αυτό στο beach volley, είστε δύο και πρέπει να τα κάνετε όλα. Ο καθένας ό,τι μπορεί εκείνη τη στιγμή και να είσαι και στην άμμο, έτσι είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα. Ναι, το beach volley είναι ένα πολύ ιδιαίτερο άθλημα, χρειάζεται πολλά στοιχεία, είτε είναι αθλητικά στοιχεία, είτε είναι στοιχεία πρέπει να σκεφτείς στρατηγικά, είσαι μόνος σου, χωρίς προπονητή, πρέπει δηλαδή να είσαι και προπονητής του εαυτού σου, να είσαι γυμναστής του εαυτού σου, είναι και τεχνικά δύσκολο. Και να μην έχεις το μυαλό σου μόνο στην πάσα. Ναι, είναι πολλά στοιχεία. Είναι τόσο υποδοχή, η πάσα, η επίθεση.
Ναι. Πρέπει να είσαι πολύ πλήρης αθλητής για να μπορέσεις να είσαι σε ένα ανταγωνιστικό επίπεδο στο beach volley. Να έχεις πολύ καλή σχέση και πολύ καλή επικοινωνία με τον συμπαίκτη σου. Είναι το α και το ω. Γι' αυτό και είμαστε 5 συνεχόμενα χρόνια με αυτόν τον αθλητή, εγώ σαν συμπαίκτης. Mm-hmm. Και δημιουργούνται σχέσεις και μέσα στο παιχνίδι αλλά και έξω από αυτό στη διάρκεια του τουρνουά, οι οποίες είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερες. Γι' αυτό και το κάνει πολύ ξεχωριστό το άθλημα και αρκετά διαφορετικό από τις άλλα. Μπορεί να λέμε ότι το ένα είναι βόλεϊ και το άλλο beach volley, δηλαδή ουσιαστικά ότι διαφέρουν κατά μία λέξη, αλλά έχουν πολύ μεγάλες ουσιαστικές διαφορές. Ναι, απλά έχουν το φιλέ. Τα άλλα όλα νομίζω είναι διαφορετικά. Όλα τα άλλα όλα είναι τελείως διαφορετικά. Ναι. Θεωρώ ότι πέρασες καλά αυτή τη χρονιά. Θεωρώ ότι γέμισες πάρα πολλές εμπειρίες. Τώρα θα κάνω μια πολύ πολύ εύκολη ερώτηση, μάλλον θα την απαντήσω μόνος μου. Αν σου έλεγα να θυμηθείς μία και μόνο φάση, εκείνο το tackling ξεχνιέται? Όχι, δεν ξεχνιέται. Με το ΠΑΟΚ που ήρθε και η νίκη στο tie break στη Μίκρα. Εκείνη η ατμόσφαιρα σε εκείνο το παιχνίδι ήταν κάτι μοναδικό. Εγώ δεν το είχα ξαναζήσει ποτέ στη ζωή μου. Το είχα δει μόνο από την τηλεόραση. Το εύχομαι σε κάθε αθλητή να ζήσει έστω μια τέτοια στιγμή στην καριέρα του. Και η χαρά για εκείνο τον πόντο, για εκείνο το παιχνίδι, δηλαδή το πάθος που είχαμε από τον πρώτο αθλητή μέχρι τον τελευταίο αθλητή ήταν κάτι μοναδικό. Δεν ξεχνιέται με τίποτα. Και δεν ήταν ότι κάθε ένας έπαιζε μόνος. Δεν ήταν χίλια άτομα και να παίζανε εκείνο το παιχνίδι και τον κάθε πόντο. Δηλαδή, ήταν κάτι συναρπαστικό. Σε μια γεμάτη ήταν μοναδικό. Μίκρα, ναι. Θυμάσαι, προσπαθώ τώρα να το θυμηθώ, πόσο ήταν το σκορ? Γιατί κάνεις το τάκλιν, έρχεται μετά μονό μπλοκ ο Προύσαλης. Ο Προύσαλης, ναι. Τι γίνεται, 8-6 γίνεται? Είχαμε γυρίσει στο 8-6 το tie break και είχε γίνει 9-6, ήταν 8-7, δηλαδή ήταν εκεί, μόλις είχαμε γυρίσει στο tie break στην αλλαγή. Και πήγε ο ΠΑΟΚ να κάνει το 8-7 και έβγαλες εσύ την τρομερή την άμυνα με το πόδι και έγινε 9-6. Ναι, δεν ήταν μόνο η άμυνα, ήταν όλη η φάση μοναδική, μετά κάνει ατομικό μπλοκ ο Κώστας, δηλαδή σε εκείνο το παιχνίδι όλοι ήταν εκπληκτικοί, δηλαδή ήταν συλλογικό, ίσως εγώ κράτησα στο μυαλό μου εκείνο, αλλά όλο το παιχνίδι, τον πρώτο πόντο μέχρι το τελευταίο, όλοι οι αθλητές ήταν εκπληκτικοί. Εκείνη η φάση είναι γκολ με κεφαλιά ψαράκι στο ποδόσφαιρο στο 93. Είναι τέτοια η ευχαρίστηση, για να μην πω άλλη λέξη στον αέρα. Είναι τέτοια η ευχαρίστηση, γιατί γίνονται σε κλάσματα δευτερολέπτου. Από εκεί που λες ότι πήρε πόντο αντίπαλος, βγαίνει η άμυνα και στο καπάκι γίνεται το μονομπλοκ. Εύχομαι καλή επιτυχία, Παναγιώτη, με τον Νοά, τον συμπαίκτη σου, και να του μεταφέρεις τα συγχαρητήριά μας. Θα τα μεταφέρω. Καλή επιτυχία και στα τουρνουά τώρα του beach που θα ακολουθήσουν σε διάφορες περιοχές. Να περάσετε καλά, να το χαρείτε, να το απολαύσετε και πάντα τέτοια. Πάντα νίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε να είσαι πολύ. Καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Παναγιώτης Ευγενίδης, ένα πάρα πολύ καλό παιδί και ένας πάρα πολύ καλός αθλητής. Πρωταθλητής Ελλάδας στο beach volley με τη φανέλα του Ηρακλή και μετά από χρόνια η Λίγκα αποφάσισε να το κάνει ξανά και ο Ηρακλής θα τα άφηνε, μπίλη μου, δεν θα τα άφηνε. Έλα εδώ, τσουπ, το πήρε. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Ηρακλή, όνομα και πράγμα, που κολύμπησε 4 χιλιόμετρα σε αγώνες στην Πρέβεζα και φορούσε εκεί καμαρωτός, μου στείλε φωτογραφία και τον ευχαριστώ, το μπλουζάκι με το 80-11-17 και όλοι το ρωτούσαν εκεί για την Πρέβεζα στο κολυμπητικό αγώνα για το μπλουζάκι. Γεια σου Ηρακλή μου, να είσαι καλά. Θα μην φύγετε, γιατί δεν φεύγουμε, μένουμε μέχρι τις 9 και σε λίγο θα έχουμε τον Χαρίλαο στην παρέα μας. Σήμερα εκτάκτως 7-9 η ώρα για μπλε, με την ώρα για μπλε, ώρες για μπλε πλέον. Στο Λίμπερο 107,4, σε πολύ λίγο κοντά μας θα είναι ο Χαρίλος Χαρίτων για το δικό του σχόλιο. Ο αδερφός Σιμών όλα αυτά τα χρόνια μας συντροφεύει. FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54526, blueliberopapakiyahoo.gr το email της εκπομπής μας. Αδερφέ Σιμών, τι κάνεις? Καλησπέρα. Έλα. 1-2. Χαρίλαε. Γιώργο, σε ακούω πάρα πολύ στο βάθος. Καλησπέρα. Τώρα μ' ακούς?
Όχι, 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 τίποτα, όχι, τίποτα. Ε? Να σε ξανακαλέσουμε μήπως. Πολύ όχι. Το χάλι, πάρα πολύ το χάλι, είναι, ακούγεσαι πολύ αχνά. Ένα, δύο, τρία τώρα. Καλύτερα, βέβαια, καλύτερα. Κάτι έκανε ο Μπίλης τώρα, κάτι έκανε ο Μπίλης, κάτι έκανε ο Μπίλης. Μεγάλη διαφορά έχει, δεν το συζητάμε. Και τώρα, τώρα εντάξει. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Καβαδίας είσαι, Καβαδίας. Το φτιάξε. Καβαδίας. Τι κάνεις. Καλά, εσείς τι κάνετε, πού είστε. Εδώ, εκπομπή είπαμε να κάνουμε. Καλά κάνεις, πολύ καλά και δύο, κάνεις. Και δύο ώρες σήμερα που έχει και επικαιρότητα για 10 ώρες εκπομπή που λέει ο λόγος. Ναι. Έχει επικαιρότητα, αλήθεια. Δεν το λες και επικαιρότητα. Ποια είναι, για ευκαιρία είναι να μου τα πεις και σε μένα. Την επικαιρότητα. Ναι, ναι, ναι. Ότι έγινε σεισμός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, 4,2. Α, μπράβο, έτσι ναι, έτσι σε καταλαβαίνω. Ναι, έβγαλα πριν από λίγο, βγήκε στον αέρα ο Παναγιώτης Ευγενίδης, ο πρωταθλητής Ελλάδος με και την πολύ καλά έκανες, ομάδα και να το συνεχίσουν αυτό το θεσμό του Ηρακλή Beach Volley. Τα τρόπαια σε επαγγελματικό πανελλήνιο πρωτάθλημα δεν είναι μικρό πράγμα, έτσι. Όποιος το κοροϊδέψει, ας πρόσεχε, γιατί είναι κανονικότατος πανελλήνιος τίτλος. Κανονικότατος. Βεβαίως, δεν μιλάμε για τα Lipton Cup και όχι, τα όχι, όχι. Μα, που μας είπε το παιδί ότι μαζί με τον Noah Kimble, ναι, έχουν άλλα τέτοια παιχνίδια σε Καστοριά, Αντίριο και τέτοια. Άλλο αυτό. Αυτά τα Lipton που λες. Ναι, αλλά ναι, που βλέπουμε κάθε χρόνο παλιά όταν εγώ. Ναι, για εκεί είναι καθαρά ατομικό το beach volley. Όταν δηλαδή είχα χρήματα και είχα και μπράβο, Nova, έβλεπα μπράβο κάθε καλοκαίρι, γιατί δεν είχε πώς να καλύψει το πρόγραμμα η Nova, πήγαινε από τη Ρόδο στο, ξέρω εγώ, στη Μύκονο, από τη Μύκονο στη Λίμνο, ξέρω εγώ, σε Αμμουδιές παίζανε κοπέλες και αγοράκια. Αυτά συνεχίζονται και έχουν χρηματικά, ναι, έπαθλα και τα λοιπά. Αλλά τώρα αυτό με είναι κανονικότατο. Αριστεί, έτσι, με χορηγούς παγωμένα τσάγια. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι κανονικότατο πρωτάθλημα Α1 Λίγκα, μόνο που είναι στην Άμμο. Λέγεται Beach Volley League. Beach Volley League, ναι, σωστά. Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω για ποιο λόγο το είχαν κόψει. Και φέτος που το ξαναξεκινήσανε, και πάλι ο Ηρακλής πήρε το. Και μακάρι εύχομαι στο παιδί αυτό τον Ελληνοαμερικανό. Τον Kimble. Επειδή διάβασα ότι δεν είχε δοκιμάσει ποτέ σε σάλα και έχει σκοπό να δοκιμάσει, μακάρι να κρυθεί από τον Γιάννη Ορφανό ικανός να το δοκιμάσει στο. Μόνο beach κάνει, είναι μόνο beach, καθαρός. Ναι, είπε ότι κάποια στιγμή μπορεί να το αποπειραθεί, λέει, και στη σάλα. Εντάξει, θα δούμε. Είναι, από ό,τι μας είπε ο Παναγιώτης, είναι παιδί του Freddie Brooks. Παιδί εννοώ σε εισαγωγικά, έτσι. Αυτό λέει και στις δηλώσεις του. Τις δηλώσεις του διάβασα και στο λέω. Ναι, ναι, ναι. Ότι είναι παιδί του Freddie Brooks και ότι δεν είχε αποπειραθεί ποτέ στη σάλα και θα ήθελε κάποια στιγμή ίσως να δοκιμάσει. Γιατί όχι. Why not. Why τώρα not. Δεν θέλω να σου βάλω δύσκολα, αλλά και στην περσινή ομάδα, αν μπορέσεις να θυμηθείς, είχαμε ένα παιδί. Ιάσον Κανέλος. Α, μπράβο, ήταν εύκολο για σένα. Νομίζω μου είχες πει ότι έπαιζε βασικό στην εφηβική. Στην ομάδα, εφηβική, την, που πήρε το πανέλληνο πρωτάθλημα, βέβαια. Μάλιστα, ναι, 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 ναι. Και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πήρε το μάτι μου ότι έκανε και μια επέμβαση πρόσφατα. Να είναι. Πήρε το μάτ. Το μάτι μου, το μάτι μου. Το μάτι σου, ναι, τι ότι πήρε. Πρέπει να κάνει, κάτσε να το τσεκάρω, μια επέμβαση πρέπει να κάνει. Α, δεν ξέρω. Στο πόδι όχι, του κάτι είχε ένα θέμα, κάτσε να το δω, να μην λέω βλακίες. Δεν έχω μιας, ιδέα. Μιας και λέμε για βόλεϊ, με αφορμή το μήνυμα του φίλου του Γιάννη, έχουμε χρόνο να πούμε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ σε λίγο. Ναι, ναι, ιδίως μπάσκετ. Του φίλου του Γιάννη, του λαϊκού τραγουδιστή Παύλα Φιλόλογου. Ναι, ναι, όντως ο Ιάσον εδώ τον βλέπω σε μια. Με τον υποθετικό λόγο που μας έλεγε. Τις μπράβο, κουράλες. Τον βλέπω σε μια φωτογραφία που έχει κάνει επέμβαση στο γόνατο, από ό,τι περαστικά καταλαβαίνω. Στο παιδί. Περαστικά καλή ανάρρωση, γρήγορη ανάρρωση. Μου έκανε την ερώτηση για το αν ο Γιώργος Τζιουμάκας, ένα παιδί που βγήκε από τα σπλάχνα του Ηρακλή, ο αδερφός του Στέλιου Τζιουμάκα, επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Έτσι είχαν πει ότι θα είναι ο διαγώνιος της ΑΕΚ. Έχει ανακοινωθεί. Έχει ανακοινωθεί, ναι, έχει κάνει και δηλώσεις και από εδώ καταλαβαίνουμε το ότι πλέον στην ΑΕΚ υπάρχουν λεφτά και καλά λεφτά. Είπαμε ότι θέλω να πω. Η υπόθεση των πρώτων θέσεων, του πλασαρίσματος στις πρώτες θέσεις, τετράδας, ναι, είναι πολύ δύσκολη φέτος, διότι πέρσι ο Ηρακλής είχε να διαχειριστεί ουσιαστικά μόνο τους δύο big spenders και την δυνατότητα του Φίνικα να είναι να κάνει πιο δυνατό ρόστερ από εκείνον. Φέτος έχει να διαχειριστεί Παναθηναϊκό και ΑΕΚ ταυτόχρονα. Για την περίπτωση του Γιώργου, ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα γιατί υπάρχει και το στρατιωτικό του στη μέση.
αλλά βρήκε και μια ομάδα που του έδωσε λεφτά που τον ικανοποιούν, γιατί εμείς τον θυμόμαστε σαν ένα μούστακο παιδί 15, 16, 17 χρονών στη 12, απλά να τη συμπληρώνει με Αντρέι Κράβαρη. Ένα πόντο πανηγυρίζαμε, ναι. Αλλά στην Ιταλία παίζει 4-5 χρόνια καμπιονάτο, που σημαίνει Α1 Ιταλίας. Α1 Ιταλίας, δεν μπορώ να παίξω εγώ και εσύ και ο κύριος. Την τελευταία χρονιά πριν φύγει στο εξωτερικό έκανε βέβαια και χρονιά ως βασικός διαγώνιος και ηγετικό ρόλο στον Ιρακλή. Τότε που παρέμεινε η ομάδα... Μπράβο. Η ομάδα πολύ άνετα... Με Ανδρεάδη νομίζω και Κράβαρη προπονητή, Όχι. Δεν μιλάω γι' αυτό. Δεν μιλάς για Κράβαρη προπονητή. Μιλάω για πάρα πολύ πρόσφατα που τελευταία αγωνιστική μέσα στη Σύρο η ομάδα πήρε τα Όχι, δεν ήταν ο Γιώργος. Ποιος ήταν διαγώνιος τότε? Ήταν ο τέτοιος, ο Σγουρομάλης, άλλος νεαρός ήταν, ο Σγουρομάλης, ο Πλατέλας, πώς το λέμε. Που πήγε στην Αλεξανδρούπολη μετά, Παλέντζας. Ο Παλέντζας, όχι, Παλέντζας, ο Γιώργος έχει πολλά χρόνια που έφυγε. Βγήκαν από την υποδομή, Ο Τζουμάκας έχει πολλά χρόνια που έφυγε. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ο Τζουμάκας έκανε όνομα στην Ιταλία, άλλαξε 4-5 ομάδες, έπαιζε καμπιονάτο, θα μπορούσε κάλλιστα να βρει ένα συμβόλαιο. Ο Παλέντζας ήταν σε εκείνη τη χρονιά που θυμάμαι εγώ. Και έμαθα, τώρα αυτό δεν ξέρω το πόσο μπορεί να είναι αλήθεια ή όχι, ότι, ή μάλλον να στο πω με ερώτηση, ξέρεις ποιος είναι ο χρηματοδότης του Βόλεϊ που ξαφνικά η ΑΕΚ βρήκε λεφτά? Όχι, και είναι μια πολύ μεγάλη απορία μου αυτή, γιατί για τον Παναθηναϊκό δικαιολογείται είναι ο Γιαννακόπουλος, η ΑΕΚ πώς? Ο Μελισανίδης. Ρίχνει λεφτά ο Μελισανίδης, είναι πολύ, είναι δεν πάρα ρίχνει, πολύ. Δεν ρίχνει λεφτά, δίνει το 10% στο Βόλεϊ. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει και στον ΠΑΟΚ, φίλε. Αυτό συμβαίνει και στον ΠΑΟΚ. Δίνει ακριβώς το 10%, το οποίο 10% μια χαρά λεφτά. Στην τέχνη, λέει ΠΑΟΚ, αυτό που αναλογεί από την ΠΑΕ είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Φαντάσου. Είναι μια χαρά. Φαντάσου. Μια χαρά. Φαντάσου. Είναι, δεν χρειάζεται. Και επειδή έκανε την πορεία που έκανε φέτος με πρωτάθλημα κτλ. Δίνει ένα πολύ πολύ σημαντικό ποσό, δεν ξέρω ποιο είναι, στο Βόλεϊ. Σαφέστατα. Έχει πάρει ήδη η ΑΕΚ τον Τζιουμάκα, έναν Αργεντίνο τον Λιόκα, έναν Βραζιλιάνο τον Μότα, έναν άλλο Βραζιλιάνο τον Ντανιέλ Μασχέλ, έχει πάρει τον Χαραλαμπίδη, έχει λίμπερο τον Δημήτρη Γκάρα ή Γκαρά, ποτέ δεν έμαθα που τονίζεται. Γκάρας. Έχει Χαραλαμπίδη, Κανέλο και κράτησε από πέρυσι τον Λάπα και τον Κρέτσι. Μια ομάδα που... Μια χαρά, δεν το συζητάμε. Και ο Ηρακλής είναι προφανές από τη στιγμή που δεν έχει προχωρήσει ακόμα σε ανακοινώσεις ότι ψάχνεται σε επίπεδο ρυθμίσεων, οικονομικής οντότητας και όλα τα σχετικά, τα συναφή που τον ταλαιπωρούσαν και θα εξακολουθήσουν να τον ταλαιπωρούν λήψη βασικού χρηματοδότη. Και αυτό που ρωτάει ο φίλος ο Θόδωρος για τον Αρμενάκη, για παράδειγμα, προφανώς είναι και μέσος στόχους να παραμείνουν, αλλά για όλους πρέπει να κάνουμε υπομονή. Δεν είναι μόνο ο Αρμενάκης, είναι και τα υπόλοιπα παιδιά που πέρυσι προσέφερα με την εμπειρία τους. Να κάνουμε υπομονή για να υπογράψουμε. Ναι, και για να μην υπάρχουν ανακοινώσεις σημαίνει ότι οι άνθρωποι ακόμη το ψάχνουν, δεν το συζητάμε. Εύχομαι μέσα στην εβδομάδα και έτσι θα είναι, δηλαδή μην περιμένει ο κόσμος κάτι παραπάνω. Είναι σαφές αυτό ότι θα υπάρχουν πάλι προβλήματα φέτος. Ότι θα είναι μια χρονιά που πάλι θα έχει... Θα έχει τρέξιμο, θα έχει προσπάθεια. Θα έχει συναυλίες, να το λέμε έτσι, κωδικό συναυλία. Δεν ξέρω αν θα έχει όντως, αλλά το συναυλίες είναι ένας κωδικός για να επικοινωνούμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι θα είναι πάλι μια χρονιά έτσι και θα είναι τεράστια επιτυχία πάλι αν γίνει μια αξιόμαχη ομάδα όπως έγινε πέρσι. Γιατί πέρσι δεν μας διέψευσε. Όταν συγκροτήθηκε το ρόστερ λέγαμε όλοι ότι είναι πολύ αξιόπιστο για αυτή τη Volley League. Φέτος για να είναι αξιόπιστο όπως αντιλαμβάνεσαι Γιώργο θα πρέπει να είναι ακόμη πιο δυνατό το ρόστερ. Και πάλι εγώ το πιστεύω ότι μπορεί να την κερδίσει και αυτή την ΑΕΚ ή αυτόν τον Παναθηναϊκό. Όσο δύσκολο και να είναι, Δεν αντιλέγω. Μπορεί να πάει πάλι κανένα τελικό κυπέλο, αλλά... Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το ρόστερ του Ηρακλή, να δούμε. Δεν ξέρουμε, όχι. Προς το παρόν ξέρουμε ότι έχει παραμείνει το τεχνικό επιτελείο και για τους υπόλοιπους είμαστε σε αναμονή. Δείχνουν έτοιμοι, δηλαδή πέρυσι αν θυμάσαι, οι ανακοινώσεις ήταν το αγαπημένο σου κρακ-κρακ. Δηλαδή Δευτέρα Προύσαλης, Τρίτη Αρμενάκης, Τετάρτη Μπαμπαλιούτας, Πέμπτη... Έτσι θα γίνει και φέτος. Φαίνεται να δείχνουν έτοιμοι και στις ανανεώσεις δηλαδή και στις μεταγραφές. Μην μας φάνει παράξενο να ακούσουμε για τον επόμενο κεντρικό, για τον επόμενο ακραίο και ούτω καθεξής. Αλλά πρέπει να γίνει... Θέλουν να τακτοποιήσουν κάποια πράγματα προφανώς. Ναι.
Και ένας μεγάλος κόπελος στον οποίο θα πρέπει να υπερβούν είναι η αδειοδότηση όπως κάθε χρόνο. Με αίμα, δάκρυα και υδρότα. Ναι, ναι, γιατί η αδειοδότηση θέλει κάποιες ρυθμίσεις προηγούμενων οφειλών, έτσι, να εξυπηρετηθούν κάποιες. Που δεν δώσεις, είναι τόσες πολλές όσες πέρυσι. Να μαζευτούν κάποιες υπογραφές. Ναι, είναι πιο βατά τα πράγματα, αλλά δεν πάρουν. Μακάρι. Μακάρι. Για το μπάσκετ, το μόνο που είπα που δεν αφορά τον Ηρακλή είναι ότι ο Γκαγκαλούδης συνεχίζει στην τρίτη εθνική κατηγορία στο Ιδάλιο. Ναι, και αυτό νομίζω, Γιώργο... Λέει κάτι αυτό, ε. Φανερώνει το πόσο αυτό που λέγαμε, το πόσο λάθος στήθηκε η ομάδα πέρσι του Ηρακλής. Λάθος φιλοσοφία στο... Ούτε καν στην επόμενη δεν πήγε η κατηγορία. Ναι, 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 ναι. Πόσο λάθος στήθηκε. Και ούτε καν στην ίδια. Ναι. Ποια ούτε καν στην ίδια, ούτε καν στην ίδια, ούτε καν στην επόμενη. Ούτε καν στην ίδια, ούτε καν στην επόμενη, ναι. Ναι. Είναι κάπως έτσι. Την τέταρτη τη τάξη κατηγορία πήγε. Ναι, είναι κάπως όταν θες να ανέβεις με βασικό... Ο Γκαγκαλούδης που από ένα σημείο και μετά, δηλαδή μέχρι το Νοέμβριο, ας πούμε, μέχρι ένα μήνα αφού το άρχισε το πρωτάθλημα, λέγαμε ότι έχει μεστώσει, παίζει πιο πολύ playmakers, στην πορεία όμως που φάνηκε η ομάδα ότι είχε ανάγκη από πόντους, από πόντους. Φάνηκε ότι το παιδί δεν μπορούσε, γι' αυτό έκανε τον playmaker φέτος. Αν πρόσεξες, ο Γκαγκαλούδης ήταν φιδωλός στο να σουτάρει και να εκτελεί, έτσι, φέτος. Ναι, ναι. Μαζεμένος. Αλλά όταν είδε ότι από ανάγκη η ομάδα τον χρειάζεται γιατί δεν έχει σκόρερ, τότε αποκαλύφθηκε ότι το παιδί πλέον είναι σε κατάσταση πλήρους απορρίθμισης αγωνιστικής για τα δεδομένα του ενός τόσο εξαιρετικού σκόρερ, έτσι. Ναι. Και αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που το παιδί επέλεξε να πάει σε μια κατηγορία στην οποία θα μπορέσει και πάλι να δείξει κάτι παραπάνω και πολύ καλά έκανε. Να σου δώσω πάσα. Ναι, ναι. Νέες πληροφορίες. Απλώς να σου πω πριν την πάσα, Γιώργο, ότι όσο ο κύριος Δρακόπουλος δεν ανακοινώνει τι θα κάνει, ιδίως με το θέμα του προπονητή, τόσο θα αυξάνονται τα σενάρια μετά από τον Νίκο Οικονόμου. Εκείνη η πάσα. Ναι, τι, πες μου. Ότι νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέσα στην εβδομάδα ο κύριος Δρακόπουλος θα πιάσει δουλειά. Καλά, ήταν να πιάσει από χθες Κυριακή δουλειά ο κύριος Δρακόπουλος. Τώρα μέσα στην εβδομάδα εγώ άκουσα. Α, τώρα πήγαμε μέσα στην εβδομάδα. Να πω λοιπόν να ολοκληρώσω, μια που δεν λέγαμε το ίδιο και δεν σκεφτόμασταν το ίδιο. Δεν πειράζει. Ότι νέες πληροφορίες λένε ότι πέρα από τον Νίκο Οικονόμου, ένα ακόμη φαβορί για την τεχνική ηγεσία είναι ο Βαγγέλης Γιάνγκος. Ναι. Του Πανιωνίου. Καλά, δεν κολλάει από πουθενά. Στο τέλος θα κάνει καμιά στροφή ξανά και θα ανακοινώσει Χατζηκυριακίδη. Ναι, ναι, ναι. Δεν κολλάει όμως από πουθενά αυτό ότι θα συνεχίσει ο Χατζηκυριακίδης. Δηλαδή θα είναι τεράστια έκπληξη. Δηλαδή θα είναι ακόμη ένας ακόμη λάθος χειρισμός. Δηλαδή με βάση τις πληροφορίες που μετέφερες τις προηγούμενες μέρες. Οι οποίες είναι την προηγούμενη εβδομάδα. Εμένα δεν θα μου κάνει. Από την εκπομπή σου ότι ένα μήνα τον έχει αφήσει στην άγνοια τον προπονητή. Θα είναι τρελό τώρα ξαφνικά να θυμηθεί ότι ναι, όπως σου είπα, εσύ συνεχίζεις. Θα σου κάνει εντύπωση αν μάθεις ότι χθες ή σήμερα τον πήρε τηλέφωνο. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Εμένα δεν θα μου κάνει. Ναι, ναι, δεν ξέρω, πω. Τι να σου πω. Δεν θα μου φάνει περίεργο. Ναι. Αυτό πάντως που παραδέχονται πλέον ολοένα και περισσότεροι μέσα στην ομάδα, θα μου πεις ποιοι είναι αυτοί μέσα στην ομάδα, τέλος πάντων, όποιοι είναι τέλος πάντων, είναι ότι ο Ηρακλής επιτέλους πρέπει να βελτιωθεί σε οργανωτικό, χορηγικό, διαρκείας, εισιτήρια, ξέρω εγώ μπουτίκ ή οτιδήποτε άλλο, επικοινωνιακό κτλ. Κτλ. Γιατί... Εγώ τρελάθηκα, ρε Γιώργο, να σου το πω τώρα επειδή το λες έτσι. Ναι. Τρελάθηκα βλέποντας... Μου το παραδέχτηκαν αρκετοί το τελευταίο χρονικό διάστημα πάνω και αυτό το λέω. Τρελάθηκα βλέποντας τη φωτογραφία από την υπογραφή του Γκαγκαλούδη στο εργάλεο της ΓΑΜΑ Εθνικής από το γεγονός ότι είδα ότι η φανέλα του εργάλεο έχει χορηγό φανέλας. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Και ο Ηρακλής δεν έχει, Ναι, ναι. Επειδή είπες για το χορηγικό. Τα έβαλα όλα. Τα έβαλα όλα. Ναι, και, ναι, ναι. Και στην τελική, εάν ο ίδιος δυσανασχετεί ή έχει νιώθει δυσαρέσκεια από το ότι πέφτουν όλα τα βέλη πάνω του, μπορεί να μοιράσει σε 3, 4, 5 ανθρώπους και όχι σε έναν αρμοδιότητες. Δηλαδή, έλα εδώ, ξέρω εγώ, Παντελεήμων, εσύ χορηγίες. Ναι. Αλλά θέλω χορηγία, αλλιώς θα σε διώξω άμα δεν φέρεις χορηγία. Έλα εδώ, Μενέλαε, εσύ διαρκείας. Έλα εδώ, Χαράλαμπε, εσύ μπουτίκ. Έλα εδώ, ξέρω εγώ, Χρυσόστομε,
Εσύ κάτι άλλο, το marketing, τις ταμπέλες και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Να το κάνει όμως αυτό, ε. Που δεν το έκανε. Και με δεδομένο βεβαίως ότι τα επικοινωνιακά λάθη και οι δηλώσεις οι οποίες θα προέρχονται από το κεντρικό πρόσωπο της εξουσίας δεν πρόκειται να σταματήσουν. Αυτό πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Αυτό πρέπει να το πάρουμε με απόφαση, είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου αυτό. Ναι. Τι να κάνουμε, πρέπει να αγαπάμε τον Θόδωρο Δρακόπουλο με όλα τα ελαττώματα που έχει δείξει. Δηλαδή, πιο τραγικό επικοινωνιακό χάσμα από αυτό που δημιούργησε όταν 20 του μηνός, 19 του μηνός ήταν το τελευταίο παιχνίδι, το έχω ψάξει, με τον Μαΐου, ναι. με τον Απόλλωνα στην Πάτρα. 20 του μηνός βγαίνει και λέει ότι δεν υπάρχει λόγος να μην συνεχίσω με το Χατζηκυριακίδη, εγώ δεν αλλάζω εύκολα προπονητές. Την επόμενη μέρα μιλάει μαζί του να το επιβεβαιώσει και έκτοτε ένα μήνα και κάτι τον έχει αφήσει στην άγνοια. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο. Ή το άλλο που δεν είναι αυτοσκοπός η Α1. Άσε και αυτό. Άσε και αυτό. Αυτά δεν πρόκειται να τα γλιτώσουμε. Μακάρι να γίνουν όλα τα υπόλοιπα που λες που είναι πάρα πολύ σωστά. Αυτά δεν πρόκειται να τα γλιτώσουμε, το έχει στο αίμα του. Το ότι τα λέω τρία καλοκαίρια και εσύ μαζί δεν είναι όμως κάπως... Όχι, 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 όχι. Και μάλιστα μαθαίνω ότι δυσανασχετεί. Δεν το παραδέχεται ότι είναι σωστό. Όχι, δυσανασχετεί. Εδώ το είχε παραδεχτεί πέρυσι σε μια μεγάλη συνέντευξη χρονικά, 50 λεπτά πέρυσι το καλοκαίρι, τότε που παλεύαμε για Πανιόνιο Α1 και τέτοια. Είχε πει ότι αυτά μπορεί όλα... Ο δημοσιογράφος θα το παραδεχθεί. Από πίσω δεν το παραδέχεται, στο λέω με τα λόγου γνώσεως. Okay. Αλλά στον αέρα το είχε παραδεχθεί. Γι' αυτό άλλωστε και το κάνει. Γι' αυτό άλλωστε και συνεχίζει να το κάνει. Ναι, στον αέρα ένας θυμάσαι που το είχε. Που το παραδέχεται, ναι. Το σταματάει. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Στον αέρα θυμάσαι. Είχε πει ότι ναι, μίλησε και με το Τσάπα, ναι, ψάχνω χορηγούς, ναι. Συμπαίχτες, ναι, το ένα, ναι, το άλλο, αλλά δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Ο Γιάννης... Ας είναι καλά και ας μπορέσει να επενδύσει πάλι στο Ηρακλή Μπάσκετ και καταφέρει κάτι η ομάδα. Γερός να είναι. Και δεν ξέρω, Χαρίλα, τώρα πάλι υπόθεση κάνω. Αν αυτό το 50% από πέρυσι άνοδο στο μπάτζετ που δεν έπιασε, εκ των πραγμάτων, δεν απέδωσε, ξαναγίνει φέτος, ε. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Τι να σου πω. Επιστρέφουμε, μη σας φαίνεται παράξενο το ότι μας ακούτε ακόμα, γιατί σήμερα πάμε μέχρι τις 9. Χαρίλαε μου, ο φίλος ο Γιάννης επιστρέφει και λέει: «Ο Σκορδίλης τελικά ανανέωσε για άλλα 2 χρόνια στο Περιστέρι. Το φάγαμε το παιδί, έκανε τη στροφή φέτος μετά από χρόνια». Ναι, αλλά δες με τι τρόπους κάνει τις στροφές του. Τι ωραίος επαγγελματίας. Πόσα που είναι. Πήρε. Όχι, δεν είναι το πόσο πήρε. Αλλά... Πρόσεξε να δεις τι έγινε. Έχει εξασφαλίσει το συμβόλαιο με τον Ηρακλή πέρσι. Και ανέγκασε το Περιστέρι να το δώσει διετές στην Α2. Και λέει στον Δρακόπουλο ότι δυστυχώς τα ίδια σχεδόν χρήματα είναι, αλλά διετές. Εκεί είπε ο Δρακόπουλος πολύ σωστά, εγώ διετές δεν μπορώ να σου δώσω. Ναι. Ναι. Φέτος ήταν να φύγει για να συνεχίσει πάλι στην Α2 που του αρέσει και του λέει το Περιστέρι, όχι, θα συνεχίσεις, έχεις ένα χρόνο ακόμα, αλλά για να συνεχίσεις πραγματικά να στο κάνω πάλι διετές. Δηλαδή πρόσεξε, εξασφαλίζει τσίκι. Τα παίρνει τα γλυφιτζούρια, τα φέρνει πάντα, ε. Ναι, είναι σαν το ανέκδοτο με τους κρατούμενους μέσα στη φυλακή που ο ένας ήταν λεπρός και πετούσε τα κομμάτια του έξω από την πόρτα, έξω από το παράθυρο και λέει ο άλλος τι, αποδρασούλα. Αυτό ακριβώς, δηλαδή τσίκι την τραβάει την καριέρα του προς τα πέρα. Πάρα πολύ έξυπνος. Επιχειρηματίας του εαυτού του είναι. Μάνατζερ έχει, δεν νομίζω να έχει. Δεν ξέρω, δεν χρειάζεται νομίζω μάνατζερ. Εκεί θα πήγαινα, Χαρίλα μου, ακριβώς εκεί. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, εκτός και αν ο μάνατζερ τα κάνει όλα αυτά. Της Α2, δηλαδή τόσο καιρό έπαιζε το χαρτί του Κάλιο πρώτο στο χωριό παρά δεύτερο στην πόλη. Ναι. Ναι, έκανε ένα καλούτσικο όνομα ως δευτεροκλασάτος στην Α1, στη Basket League και μετά επένδυσε πάνω σε αυτό για να γίνει σούπερ στην Α2. Και τώρα μόλις είδε ότι υπάρχει προοπτική για Basket League, το έπαιξε δυνατά πάλι το χαρτί του, δύσκολα, και κέρδισε διετές συμβόλαιο. Και ερωτώ, έρχομαι εγώ και ερωτώ, ποιος δίνει πλέον σε υψηλό επίπεδο διετές συμβόλαιο σε επαγγελματικό επίπεδο, έτσι. Πέρα από τα πολύ μεγάλα νεάρα ταλέντα, αλλά σε έναν παίχτη που κοντεύει 30 χρονών, ας πούμε, ποιος δίνει διετές συμβόλαιο. Να, είναι καταπληκτικός επιχειρηματίας του εαυτού του. Και επειδή σου αρέσουν αυτά,
Αν και μπορεί να το έχεις βρει, γιατί μεταχορηγικά κάνεις εξαιρετικό ρεπορτάζ. Μεταχορηγικά των ομάδων, δηλαδή των άλλων που πάντα απορεί ο Χαρίλαος και λέει αυτοί βρίσκουν εκείνον, αυτοί βρίσκουν τον άλλον. Οι ομάδες, ξέρεις, που δεν έχουν τον brand name του Ηρακλή. Ο Χολαργός λοιπόν μας ενημερώνει, φίλος ο Γιάννης, που είναι μπασκετικά πάρα πολύ διαβασμένος και τον ευχαριστώ για το ότι τα μοιράζεται μαζί μας. Είχε χορηγό στη φανέλα την πολυεθνική εταιρεία επίπλων από τη Δανία. Ναι, λέει κάτι σαν το IKEA. Ναι, την Bo Concept. Πολύ γνωστή. Και εμείς λέει τι κάνουμε. Εμείς, Γιάννη μου, τι κάνουμε. Εμείς απολύτως τίποτα μέχρι που έχω μπει στην διαδικασία, στο έχω ξαναπεί, να πιστεύω ότι δεν θέλει ο κύριος Δρακόπουλος χορηγό. Δεν ξέρω. Αρχίζω να το πιστεύω. Ο λόγος είναι πιο όμορφη φανέλα, έτσι. Τι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω. Δε. Και στο τέλος, αφού την έχει καινή τη φανέλα, γιατί δεν διαφημίζει την εταιρεία του. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω. Ναι, δηλαδή, τι να πω. Για ποιο λόγο να μην διαφημίζει την εταιρεία του, από τη στιγμή που είναι καινή, είναι παράξενο. Δηλαδή, μα δες και το βόλεϊ, ρε παιδί μου, και να μην βρεθεί χορηγός, μια πίτσα θα βρεις να βάλεις. Βάλει και εσύ μια πίτσα. Σε πειράζει να παίρνεις ένα χιλιάρικο το μήνα? Μια χαρά είναι η πίτσα. Ναι, δηλαδή, σε πειράζει. Οπότε αρχίζω να καταλαβαίνω ότι όντως η απάντηση στο ρητορικό αυτό ερώτημα είναι ναι, όντως τον πειράζει. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω. Εγώ μακάρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Θεωρώ ότι απλά δεν θα ξεχάσω πέρσι, με συγχωρείς που σε διακόπτω, τέτοια εποχή, το καλοκαίρι δηλαδή, που διεκήρυσε σε όλους τους τόνους ότι φέτος θα οργανώσω το τμήμα marketing και το τμήμα των χορηγιών. Και εδώ στον αέρα το είχε πει. Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω. Ναι. Δεν ξέρω. Πες μου τι θέλεις να πεις και σε διέκοψα. Έχασες τον ήρμό σου, ε. Όταν το κάνεις αυτό. Ναι, είμαι καλός αυτό. Είμαι πάρα πολύ καλός αυτό. Ότι... Αχ, βλέπω μια ωραία κοπελίτσα τώρα εδώ στην ΕΡΤ και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Α, πού, σε ποιο κανάλι? Εκεί που είχε το Μουντιάλ πριν. Όχι αυτή που μιλάει στην συνέντευξη, η δίπλα που κάνει τη νοηματική. Τι κάνει? Τη νοηματική. Έχει τέτοια πράγματα. Έχει τέτοια πράγματα, ναι. Εδώ η Σαουδική Αραβία κέρδισε, ρε Χαρίλα, στο Μουντιάλ. Τι μου λες τώρα, δηλαδή έχουμε θέμα. Σουηδική Αραβία κατά τους άλλους. Ποιον κέρδισε? Και εγώ την είπα Σουηδική στην αρχή. Την Αίγυπτο 2-1. Παρά τον γκολ του Σαλάχ με ανατροπή κιόλας. Και με χαμένο πέναλτι. Σημαντικά πράγματα. Και τώρα σε λίγο παίζει και η Ισπανία. Η αγαπημένη σου Ισπανία που παίζει με το Μαρόκο. Ναι, το αδιάφορο. Το ποδόσφαιρο τι γίνεται? Κυρανή, δεν αφήσω χθες, λέει, το Ρονάλντο να κοιμηθεί. Ποιοι? Οι Ιρανοί μαζεύτηκαν κάτω από το ξενοδοχείο που διαμένει, που έχει καταλύσει. Βουβουζέλες είχαν, βουβουζέλες. Πορτοκαλίες, ναι, και είχαν βουβουζέλες και πήγε στο παράθυρο ο Ρονάλντο και τους είπε ότι θέλει να κοιμηθεί. Λες και οι άλλοι δεν το κάνανε γι' αυτό, το κάνανε έτσι τυχαία, δεν ξέρανε. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, προβλήματα που έχει ο Ρονάλντο. Ναι. Ποδοσφαιράκι, πάμε ποδοσφαιράκι. Για αύριο, λέει, θα έχουμε οριστικές εξελίξεις για το Ρόβα. Ναι, αύριο λογικά θα συμφωνήσουν με το Ρόβα και θα είναι εξαιρετικό. Μπέβαια. Και θα είναι εξαιρετικό το να γίνει αυτό. Το παιδί δεν ακύρωσε κάθε άλλη σκέψη. Απλώς η αλήθεια είναι ότι ευνηδιάστηκε όταν, γιατί άλλα πράγματα... Περίμενε ότι θα κεφαλαιοποιήσει πάρα πολύ εύκολα και εντυπωσιακά την εξαιρετική πορεία που είχε πέρσι, αλλά δεν κατάλαβε ότι τα δεδομένα από τη μία κατηγορία στην άλλη αγωνιστικά είναι τεράστια, αλλά τα οικονομικά δεν είναι τόσο μεγάλη. Η διαφορά δεδομένων είναι τεράστια, αλλά η διαφορά οικονομικών απολαβών δεν είναι τόσο τεράστια λόγω των ιδιαιτέρων οικονομικών δεδομένων στην Ελλάδα και στην κατηγορία. Μιλάμε για μια football league που δεν ξέρει αν θα αρχίσει, που δεν έχει προϋπολογισμένα έσοδα. Εντάξει. Με λίγα λόγια, είναι λογικό ένα παιδί που παίρνει 5-6 εκατοστάρικα να περιμένει ότι θα πάρει 5 χιλιάρικα το μήνα, ας πούμε, στην football league. Έτσι θα θεωρούσε. Και όταν άκουσε ότι θα πάρει παραπάνω, θα πάρει. Και πριν ανώδυνε. Ναι, θα πάρει, όταν άκουσε ότι αυτά τα 5 εκατοστάρικα μπορεί να γίνουν, ξέρω εγώ, 1200 ευρώ, ξέρω εγώ, του φάνηκε κάπως. Εκεί ήταν η όλη ιστορία. Πιστεύω ότι τώρα το έχει ψυχολογιοποιήσει μέσα του.
Το έχει κατανοήσει, το έχει αντιληφθεί. Δεν θα σε ξαναρωτήσω το ρήμα, γιατί δεν θα το πω ποτέ, θα κάνω σαρδάμ, δεν υπάρχει ούτε. Ναι, είναι θεωρία της ψυχολογιοποίησης, είναι μια θεωρία της κοινωνικής ψυχολογίας. Ψυχολογιοποίηση. Ναι, ναι, ο ανθρώπινος ψυχισμός μπορεί με την πάροδο του χρόνου μέσα από διάφορες διανοητικές διεργασίες να έτσι εγκολπώσει, να αντιληφθεί ακόμη και την πιο δύσκολη κατάσταση, να τη συνηθίσει, να προσαρμοστεί στην πιο δύσκολη κατάσταση. Όταν εμείς λέμε να ψυχολογήσει κάτι, είμαστε κάτι άλλο, έτσι δεν? Όχι, όχι, ψυχολογήσει είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Ναι. Ψυχολογιοποιώ είναι, σημαίνει προσαρμόζομαι σε μία κατάσταση, εκλογικεύω μία κατάσταση. Το εκλογικεύω, πες το ρε αγόρι μου. Πιο, ναι, 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 πιο ωραίο είναι το εκλογικεύω. Ας πάμε άλλη μέρα στα ενδότερα της ιατρικής που λέμε. Όχι τίποτα άλλο. Είναι δύσκολη λέξη, ρε φίλε. Είναι δύσκολη. Τι θα κάνουμε τώρα. Ναι, ναι. Ψυχολογιοποίηση. Ναι. Τι να. Είναι δύσκολη λέξη. Ναι, ναι, ναι. Θυμάσαι ποιον παίχτη εγώ θέλω να σου πω όταν ανακοινωθεί ότι θα νιώσω πάρα πολύ ωραία? Τον Κασναφέρη. Ναι. Φυσικά. Αυτό περιμένω. Μα από όλο το υλικό, Κασναφέρης και Τάι είναι οι τεράστιες υπεραξίες. Ιδίως ο Κασναφέρης από τη στιγμή που πέρασε σε εκείνο το ρόλο του, τον κλασικό, τον πρώτο του ρόλο, τον βασικό, το εξάρι δηλαδή, ήταν κλειδί, κλειδί. Η ομάδα ξαναπήγε τρένο και συνέβη, αν θυμάσαι, τότε που η ομάδα έβγαινε από την κοιλιά που είχε περάσει. Μετά τον, εκεί γύρω στον αγώνα με το Μακεδονικό, μετά ξέρω το 1-0, και μετά, ναι, είχε περάσει, ναι, μια, ναι, κοιλιά. Ναι, ναι. Με το που έπαιξε εκεί ο Κασναφέρης έδεσε όλο το κέντρο και ανασταλτικά και δημιουργικά και πήρε πάλι όθηση. Ναι, Κασναφέρης τάει οπωσδήποτε. Κασναφέρης τάει οπωσδήποτε. Μακάρι. Πότε θα είσαι έτοιμος να κάνεις το γίνε μάνατζερ? Όταν ολοκληρωθούν οι ανανεώσεις? Όταν ολοκληρωθούν οι ανανεώσεις και όταν δούμε πού βαδίζει η ομάδα για το... Οικονομικό. Οικονομικά. Ήδη τώρα οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι το εγχείρημα πολλοί να δώσουν λίγα δεν τους βγαίνει. Είναι λίγοι αυτοί που θα δώσουν τα λίγα. Οπότε αναζητούν πολυμετοχικότητα με βασικούς μετόχους. Ναι. Συγγνώμη, ζητώ από τον κόσμο που και μέσω των γραπτών μου καθημερινά εισαγάγω νέους όρους και βλέπω με μεγάλη μου ικανοποίηση ότι τους εστερνίζονται και συνάδελφοι και τους χρησιμοποιούν και αυτοί στα δικά τους κείμενα. Αλλά είναι έτσι για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Τώρα πάμε για πολυμετοχικότητα με βασικούς μετόχους. Δηλαδή, εφόσον δεν μπορέσαμε να βρούμε λύση μέσα από τη μεγάλη διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου των μετοχών, γιατί πιστεύανε κακά τα ψέματα ο κ. Καράουγλου που προχώρησε την όλη υπόθεση για αυτό το πλάνο της ευρύτατης πολυμετοχικότητας, πίστευε ότι θα βρεθούν πάρα πολλοί που θα δώσουν λίγα. Δεν βαφκαλίζονταν ότι θα βρεθούν πάρα πολλοί που θα δώσουν πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς τους προέκυψε ότι είναι λίγοι αυτοί που θα δώσουν λίγα. Οπότε τώρα αναζητούν ακόμη πιο λίγους οι οποίοι να δώσουν πολλά. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Βεβαίως, και βάσει της αποκάλυψης του κυρίου Χατζόγλου εδώ, βρέθηκε ένας που θα δώσει 50 και μπράβο του. Βρέθηκε μια ομάδα ανθρώπων που θα δώσουν 50 και μπράβο τους. Και βρέθηκε και μια άλλη ομάδα στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος που θα δώσουν 30. Του τέστην 130. Ναι, όχι, όχι, δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Μιλάμε, μπράβο που βρέθηκαν αυτά τα χρήματα. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι θα πάρουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών από τους υπολείπους, το 10, το 20, το 30% των μετοχών, και θα βάλουν κεντρικά χρήματα. Θα είναι η βασική μέτοχη. Μακάρι, απλά προς το τώρα, παρόν υπάρχουν αυτά. Στην χειρότερη περίπτωση να βρεθεί ένας τέτοιος. Στο είπα απαξιωτικά ότι δεν μιλάμε γι' αυτό, εννοώντας ότι όταν λέμε βασικός μέτοχος μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος θα βάλει 100-150 χιλιάρικα μόνος του. Κατάλαβα. Ναι, ναι. Δεν, δηλαδή η διαφορά του από το μεγαλομέτοχο είναι ότι το μεγαλομέτοχο θα βάζε, ξέρω εγώ, 700-800 χιλιάρικα, ένα εκατομμύριο, ό,τι χρειάζεται χρονιά. Εδώ μιλάμε για έναν που θα βάλει το 1/10 αυτόν που θα έβαζε ένας μεγαλομέτοχος, ένας ιδιοκτήτης. Μακάρι να υπάρξει, πάλι μακάρι λέω, αλλά... Μακάρι, αυτό θα προσπαθήσουν να βρούνε, ναι. Πάλι, ναι, πάλι. Δεν το συζητάμε. Πάλι τα ίδια λένε. Και βέβαια πολύ ωραία είπες αυτό που είπε ο άνθρωπος, ότι μακάρι σε αυτούς τους λίγους που θα δώσουν λίγα να βρεθεί και ένας από τους λίγους που θα δώσει κάτι παραπάνω, όπως αυτοί οι άνθρωποι των 50 και των 30 χιλιάδων. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά να δούμε. Από εκεί και πέρα,
αυτό που λένε και στην Ίκρα, ότι αν δεν είμαστε υποχρεωμένοι τώρα μας έχει πάρει το ρέμα και πηγαίνουμε προς τη Football League. Αν τυχόν δεν βρεθούν οι βασικοί μέτοχοι ή ο βασικός μέτοχος, γιατί μεγαλομέτοχος δεν φαίνεται να βρίσκεται, ιδιοκτήτης, αν δεν βρεθεί ούτε καν οι βασικοί μέτοχοι, αν δεν βρεθούν ούτε καν ο βασικός μέτοχος, πάμε έτσι. Ευρύτατη πολυμετοχικότητα με πολυδιασπορά των μετοχών και ό,τι βγάλει η σούμα. Που η σούμα δεν θα είναι ικανοποιητική, οπότε λογικά θα κινηθούμε και στα ανάλογα επίπεδα με τα γραφικά. Δεν θα ξοδέψουμε ιδιαίτερα και θα προσπαθήσουμε να ποντάρουμε στην ευστοχία των επιλογών και στο value for money και στο brand name και στη φανέλα της ομάδας. Σε αυτό που έγινε στην τρίτη εθνική, να γίνει και εδώ. Όχι, στη β, στη γάμα εθνική. Αυτό είπες, αυτό που έγινε στη γάμα εθνική εννοείς. Να γίνει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει. Αυτό είπες για να αυτό ακούσω. Αυτό είπα. Ναι, αλλά όχι, δεν λέω ότι θα γίνει, λέω ότι θα πρέπει να πάμε να κάνουμε το ίδιο πράγμα σε άλλη κατηγορία. Όχι, μην προσπαθείς να το διορθώσεις. Πολύ καλά το είπες, απλώς δεν έγινε αυτό στη γάμα εθνική. Δεν το διορθώνω. Ναι, στη γάμα εθνική αντιθέτως η ομάδα εδώ έριξε και καλό budget για τα δεδομένα της κατηγορίας και πήρε και καλούς παίκτες για τα δεδομένα της κατηγορίας. Εδώ λέμε ότι αν είμαστε σε αυτά τα χαμηλά μοτίβα τα οικονομικά, δεν μπορείς να επενδύσεις σε καλούς παίκτες. Ναι, το μυαλό μου ήταν κυρίως στο ότι έγινε η ομάδα μετά την τρίτη αγωνιστική. Εκεί πήγα πιο πολύ. Εντάξει, okay, το... Α, εδώ δεν έχει κανένας σχέση. Εδώ νωρίς θα γίνει η ομάδα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το 25 Αυγούστου που το έχω μπροστά μου και με... Μα θα ξέρω, μέχρι τότε θα έχουν γίνει μεταγραφές. Όχι, για άλλο λέω, για την αδειοδότηση. Ναι, μέχρι τότε θα έχουν γίνει μεταγραφές και θα ξέρουν που θα κινηθούν οικονομικά. Ναι. Δεν το συζητάμε. Το λέω για την αδειοδότηση, για να πάνε όλα καλά. Γιατί φέτος υποτίθεται γίνονται πιο αυστηρά τα πράγματα, ότι 10 μέρες πριν πρέπει, δηλαδή 25 Αυγούστου κάπου εκεί, πρέπει να έχουμε ένα φάκελο κούκλο, που λέει και ο Συρίγος. Ναι, δεν ξέρω τι να πω. Μακάρι να μπορέσουν να τα ρυθμίσουν όλα και να μην έχουν πρόβλημα ούτε σε αυτό το επίπεδο. Να έχει συσταθεί η ΠΑΕ, να έχουμε διευθετήσει, ξέρω εγώ, οφειλές και τα λοιπά, διακανονισμοί, να τρέχει η εκαθάριση. Για όλα αυτά χρειάζονται ευρουλάκια, αδερφέ μου. Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς και σε αυτό δεν είναι καλά όλος ο σύλλογος. Εξαιρουμένου του μπάσκετ, θα το πούμε για μια ακόμη φορά γιατί τον άνθρωπο τον γλωσσοτρώμε σε άλλα σημεία, μέχρι πέρσι τουλάχιστον ο Θόδωρος Ζακόπουλος το τμήμα το είχε πολύ καλά σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Ήταν ο μόνος που επένδυε. Ναι. Σε αυτό το τομέα δηλαδή. Από εκεί και πέρα στον τομέα της αγωνιστικής τεχνογνωσίας και τα λοιπά, εκεί πατώσαμε. Πατώσαμε. Όχι ότι τις επιλογές τις έκανε ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος έκανε μία βασική επιλογή που τον καταδίκαζε τα τελευταία χρόνια, την επιλογή του προπονητή. Και ίσως να σου πω κάτι, γι' αυτό και το σκέφτεται πολύ σοβαρά. Όπως και να πούμε και κάτι άλλο τώρα, μια που το ξαναπέταξα Και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να το δηλώσει. 100%. Ενώ το σκεφτότανε. Βεβαίως. Αλλά να πω και κάτι. Ναι. Μπορεί στην περίπτωση του κυρίου Χατζηκυριακίδη να μην τον κατηγορούμε γιατί ήρθε και πήρε μια ομάδα που βρισκόταν ουσιαστικά, τώρα όλοι το καταλαβαίναμε, προτετελεσμένων γεγονότων. Αλλά, και να μην είχε την ευκαιρία να τη συγκροτήσει από την αρχή, αλλά, συγγνώμη Γιώργο, φέρει μια ευθύνη δομική, καταλυτική, που κλείδωσε το προδιαγεγραμμένο αρνητικό αποτέλεσμα, που το κατέστησε γεγονός, αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, η οποία επιλογή έχει να κάνει με τι, Γιώργο? Με τη μία και μοναδική παρέμβαση που μπορούσε να κάνει, αλλά ήταν καταλυτική του ξένου παίκτη. Μπρα. Δηλαδή χρεώνεται σε επίπεδο, Μπούμπα, δεν ξέρω, νομίζω 100%, δεν τον είπε κανένας πάρε τον Ουάσιγκτον, ξέρω εγώ, με το ζόρι. Χρεώνεται την εντελώς λαθασμένη επιλογή του Ουάσιγκτον από κάθε άποψη. Όχι μόνο το γεγονός ότι ήρθε πλήρως απορριθμισμένος αγωνιστικά, μετά από 1,5 χρόνο αποχής από τα γήπεδα, αλλά και από το γεγονός ότι ήθελες ένα διάρρη το οποίο να γράφει από παντού, να τα κολλάει, και εσύ πήρες ένα playmaker να τον βάλει στη θέση 2, που μάλιστα δεν μας είχε συστεθεί ποτέ ως ικανό επιθετικό playmaker. Ούτε καν ως playmaker, δηλαδή να πεις ότι
πήρα τον Καγκαλούδη στα 30 του, στα 28 του, ναι, για να τον κάνω διάρη. Μάλιστα θα σου έλεγα. Εντάξει. Ναι, έχει λογική. Πήρες όμως τον Ουόσιγκτον, που ποτέ και ως playmaker, γιατί playmaker είναι ο άνθρωπος, ποτέ δεν μας είχε συστηθεί ως ο χεράς. Ένας playmaker καλός οργανωτικά και πασέρ, ο οποίος θα μπορούσε λίγο με τις διεισδύσεις του να βοηθήσει και λίγο στο σκοράρισμα. Πέρα λοιπόν της επιλογής του να παραμείνει ο προπονητής. Για να μην έχουμε εντελώς το απειρόβλητο τον προπονητή που μέχρι στιγμής είναι στην ομάδα, δηλαδή τον κύριο Χατζηκυριακίδη. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μαζί με το λάθος που αποδείχτηκε, λάθος που παρέμεινε πολύ παραπάνω ο προπονητής, εννοώ ο Αλεξάνδρης. Ναι, μαζί με το λάθος με τον Μπούμπαλο κτλ. Ναι. Δεν βάζουμε και το λάθος του τεντώματος της Α1 Πανιωνίου Ελπίδας κτλ. Φοβερά πράγματα ήταν εκείνα. Και ήταν δεύτερη συνεχόμενη πάλι χρονιά. Πάλι καλά, φέτος δεν υπάρχει, γιατί μπορεί να το ξανακάναμε. Όχι, φέτος ο καημένος μόνος του το είπε. Ότι φέτος ό,τι και να μας λένε δεν πειθόμεθα. Σε συνέντευξη που έκανε σε σένα, σε ποιον το είπε? Όχι εδώ. Ότι φέτος δεν μας πείθουν αυτά. Φέτος ό,τι και να μας πούνε δεν ακούμε τίποτα για Α1. Ναι, γιατί πέρυσι φτάσαμε... Δύο χρόνια συνέχεια σε δύο βάρκες τα πόδια. Εκεί που λέγαμε να ψάξουμε να βρούμε το μοναδικό ξένο για την Α2, την ίδια μέρα λέγαμε να βρούμε και 5-6 Αμερικανούς να τους φέρουμε. Δεν γίνεται. 100% και είχα προσυμφωνήσει και μάλιστα δεν έκρυβαν στο Ιβανόφι ότι τον Μπούμπαλο τον πήρανε για την προοπτική να έχουν μια κολόνα για την Α1. Γιατί γνώριζαν πολύ καλά ότι στην Α2 δεν παίζουν οι ομάδες με πύργο. Εξαιρουμένου του Περιστερίου, που αν θέλεις δεν μπορούσες καν με τον Μπούμπαλο να χτυπήσεις το Σκορδίλη, γιατί ο Σκορδίλης είναι μεν πολύ ψηλός, όχι βέβαια όσο ο Μπούμπαλο, αλλά είναι και πάρα πολύ ποιοτικός, που δεν μπορούσε να τον φτάσει σε ποιότητα ο Μπούμπαλο. Οπότε έστω και για τον Σκορδίλη ήταν άκυρη η επιλογή του Μπούμπαλο. Από εκεί και πέρα όλοι οι σέντερ της Α2, ακόμη και των ομάδων που πλασάρονται ψηλά, είναι ουσιαστικά τεσσάρια για την μπάσκετ. Και μου έλεγες αυτό που σου αρέσει πρόσφατα που το έγραψες, ο Μελισσαράτος. Ναι. Από όλους αυτούς, και το ήθελα να το πω και τις προάλλες, που έλεγε ο Γιάννης, μας το έλεγε ο φιλόλογος. Ο Γιάννης μάλλον, ναι. Ότι ο Μαχαίρας είναι ο Γιάννης. Ναι, ο Γιάννης. Που είπε για τον υποθετικό λόγο. Ναι. Ότι πώς θα σου φαινόταν, λέει, ως υποθετικός λόγος τώρα, το Μαχαίρας για το σέντερ, είπε και μια ομάδα. Και εκεί επάνω σκεφτόμουν ότι όχι, θα προτιμούσα τον Μελισσαράτο, ναι. Νέο παιδί, κτίνος και σκόρερ. Θα μου πει σκόρερ είναι και ο Μαχαίρας, αλλά δεν ξέρω, ο Μελισσαράτος μου γέμιζε περισσότερο το μάτι όσες φορές τον είδα. Πάλευε με θηρία μέσα στον Παπάγου, γιατί ήταν πολύ μικρή ομάδα σε επίπεδο ποιότητας ο Παπάγου και πάλευε μόνος του σε πολλά παιχνίδια. Εδώ βέβαια πρέπει να αποδειχθεί το αν μπορεί να παίξει στον Ηρακλή. Να παίξει παραπάνω, ναι. Να παίξει, δεν να, το ξέρω. Και να παίξει και στον Ηρακλή. Γιατί σάματι και ο άλλο ο Παπάγου. Τώρα. Ναι. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω. Αν και σου λέω, προσωπική μου άποψη είναι ότι από τον φίλο μας τον Χαριτόπουλο παράπονο δεν έχω. Ήταν από τα μοναδικά παιδιά που ήρθαν με μεγάλο όνομα στην ομάδα και το δικαίωσαν. Ήταν ηγετικός σε όλη τη χρονιά, έτσι. Από τον Χαριτόπουλο δεν έχω παράπονο. Από τα δυο παιδιά τα μεγάλα, τους σαραντάριδες, από τον Τότσιο και τον Καγκαλούδη, που δεν μπορούσαν τα παράπονο. Δεν φταίνε τα παιδιά, σε αυτή την κατάσταση είναι αγωνιστικά πλέον. Ναι. Και το μεγαλύτερο παράπονο όλων φυσικά είναι από τον Κώστα τον Κακαρούδη, ο οποίος μόνο σε ελάχιστα παιχνίδια ήταν ο παίκτης που πραγματικά είναι. Ήταν μια περίοδο, μια περίπτωση κλασικής μεταμόρφωσης Ιβανοφίου, ας πούμε, ο Κακαρούδη. Στο μπασκετικό γίνεται μάνατζερ τον Κακαρούδη, τον κρατάς? Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πρέπει να κρίνεις και με το διαθέσιμο. Εγώ έχω πάρα πολύ την αίσθηση ότι ο Ηρακλής θα κάνει τα πάντα, βέβαια όλα παίζονται, για να φέρει δύο συγκεκριμένους παίκτες στο Ιβανόφιο. Πιστεύω. Ένας είναι ο Ματαλόν και άλλος είναι ο Χίλαρης. Έτσι πιστεύω. Ο Χίλαρη που δεν τον ήθελε ο Αλεξανδρής, αλλά τον ήθελε ο Δρακόπουλος. Τον ήθελε πάρα πολύ ο Δρακόπουλος και είχε πάρα πολύ δίκιο ο Δρακόπουλος. Δεν σε πειράζει ο Χίλαρης να είναι το αναπληρωματικό τριάρο τεσσάρι σου.
Ναι, το παραδέχομαι, όλοι το παραδέχονται, και αυτοί που ξέρουν μπάσκετ και εμείς που δεν ξέρουμε τόσο μπάσκετ, ότι λόγω της αγωνιστικής ιδιοσυστασίας του δεν είναι ένας παίκτης τον οποίο μπορείς να στηριχτείς ως βασικός, αλλά δεν σε χαλάει σε καμία περίπτωση το να έχεις έναν τέτοιο ποιοτικό παίκτη, έστω για λίγα ποιοτικά λεφτά, για τα λεγόμενα ξεσπάσματα που έχει αυτό το παιδί όταν μπαίνει ως αλλαγή. Που σου βάζει 2-3 τρίποντα ξαφνικά, που σου κάνει 2-3 προσπάθειες μέσα από το καλάθι, γιατί τα έχει και τα δύο, με 2-4 ύψος ας πούμε, και με αυτά τα προσόντα παίζει και μέσα και έξω από τη ρακέτα. Και το Ματαλόν, πιστεύω ότι ο Ματαλόν περιμένει τον Ηρακλή, ότι αυτό είναι, και τα άλλα τα... Αν η Πάτρα δεν παίξει Α1, ναι, θα σκεφτώ η Ηρακλή. Να αυτά περιμένει όλα κανένα χρόνο όμως, να τελειώνουμε λίγο. Ορίστε. Να μην περιμένει κανένα χρόνο, λέω, να τελειώνουμε λίγο. Όχι ρε, αυτά είναι μέχρι να τον ανακοινώσει ο Ηρακλής, πιστεύω εγώ. Άντε, μακάρι να δικαιωθώ δηλαδή, έτσι. Μακάρι και να εγώ το είναι εύχομαι. Σωστή η αίσθησή μου, ναι. Ο Παπαδιαντσίου όντως και πήγε στο Τρικούπι. Άλλο αυτό, δεν είχες ακούσει κι εσύ ότι από τους παίκτες που θα παραμείνουν σίγουρα είναι ο Καλαϊτζίδης, ο Παπαδιονυσίου και ο Τσούκας. Καλά μπαράζ έκανε ο Παπαδιονυσίου. Και καλά μπαράζ, και είναι μια κλασική περίπτωση έκτου παίκτη. Δηλαδή είναι ένας ψηλός γκάρντ με μακριά χέρια, ένας παίκτης που παίζει και στο 2 και στο 3. Μπορεί να σου παίξει το ρόλο του εξουλοθρευτή, να αναλάβει έναν καλό περιφερειακό αντίπαλο είτε στο 1, είτε στο 2, είτε στο 3 στην άμυνα. Και έδειξε το παιδί, όπως είπες πολύ σωστά στα μπαράζ, ότι μπορεί να βοηθήσει και στην επίθεση. Δεν είναι κουλός. Ναι. Δεν είναι κουλός. Και το τριμποντάκι του το έχει, και την προσπάθεια μέσα από τη ρακέτα την έχει με ενθουσιασμό. Το καλύτερο δωμάτιο το έκανε και νομίζω εδώ. Και ακούω τώρα ότι πάει, ότι συζητάει για το, με τον Χαριλάο Τρικούπη. Δεν ξέρω ρε φίλε. Ο Χαριλάος Τρικούπης, ο οποίος ανέβηκε Α2, ε. Ναι. Φοβερά ναι. Πράγματα. Θα δούμε Ηρακλής, Χαριλάος Τρικούπης. Αυτό το παιδί δεν θα πάει παρακάτω κατηγορία τώρα. Είναι όχι σε πολύ καλή ηλικία, ναι. Η μελαγχολία μου αλλού πάει. Στο ότι θα πούμε ότι το επόμενο Σάββατο π.χ. παίζει ο Ηρακλής με τον Χαρίλαο Τρικούπη. Να σου πω κάτι πιο μελαγχολικό. Για πες. Άκουσα ραδιοφωνική εκπομπή μέσα στο Σαββατοκύριακο, έτσι είχα ανοιχτό το ραδιόφωνο και άκουγα, δεν θυμάμαι ούτε πού ήταν η Βελώνα που λέγαμε παλιά. Καταργήθηκε και η Βελώνα με τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Δεν έχει Βελώνα. Και βγήκε ένας ακροατής από Καβάλα. Ναι. Και μιλώντας με τον παραγωγό, που ούτε θυμάμαι ποιος ήταν και σε ποιο σταθμό ήταν, του είπε, ξέρεις, εμείς στο μπάσκετ ανεβήκαμε πάλι Α2. Θα παίζουμε με τον Ηρακλή του χρόνου. Πω, ήτανε σαν να μου διατάξει. Καβαλιέξω, είπα αυτό. Ένα πύρινο μαχαίρι εκείνη την ώρα να μου το διαπερνούσε. Στανταράκι ο Ηρακλής στην Α2, ε. Ναι, του χρόνου θα παίζουμε με τον Ηρακλή. Το είπε με έναν ενθουσιασμό ο άνθρωπος, για καλό το είπε, δηλαδή ότι θα παίζουμε με μεγάλη ομάδα. Ναι, αλλά το καλό ότι παίζουμε εμείς με αυτούς πάλι. Αλλά σε μένα ρε παιδί μου, δεν ξέρω, οποιοδήποτε αν το άκουγε που έχει αισθήματα για αυτή την ομάδα θα έλεγε πω, πώς φιξαριστήκαμε ρε εσύ. Πώς στανταροποιηθήκαμε, πολύ ωραία το είπε, στανταράκι, τι ωραία το είπες εσύ. Στανταράκι. Ναι, Χαρίλα, είναι φοβερός παραδειγματίας. 8 χρόνια είναι το στανταράκι. 8 χρόνια, ναι. 8 χρόνια. Πέρασαν 8 χρόνια από εκείνο το χαμένο σουτ από μέση απόσταση του Γιώργου Παυλίδη, αν το θυμάσαι. Εκείνο το σουτ το οποίο μας έριξε στην Α2 από τότε, και από τότε δεν σηκώσαμε κεφάλι. Το ποδόσφαιρο που το ρίξανε με το έτσι θέλω 2 φορές. Ναι. Τη βρίσκει την άκρη και θα ξανανεύει, εγώ είμαι σίγουρος. Τώρα θα είναι του χρόνου, παραχρόνου θα ξανανεύει. Δεν ξέρω, μακάρι να τη βρει, αλλά το θέμα είναι μπάσκετ, το μπάσκετ είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν όχι. Και για να θυμίσω λίγο αυτό που λέω, ήταν Παναθηναϊκός Ηρακλής το τελευταίο παιχνίδι στην Α1 στο Ιβανόφιο. Και μολονότι χρειαζόταν να κάνουμε μια τεράστια υπέρβαση, να κερδίσουμε τον αδιάφορο μεν αλλά πρωταθλητή. Ποιο λες, με το Μουρατίδη λες, προπονητή. Παναθηναϊκό, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τον προπονητή. Τον πρωταθλητή Παναθηναϊκό στο Ιβανόφιο. Γιατί εκεί άλλος το χάσε το καλάθι στο τέλος. Κι όμως με όλα τα αυτά, το παιχνίδι το φέραμε στα μέτρα μας, ήμασταν ένα πόντο κάτω λίγο πριν την κόρνα της γραμματείας, και στην τελευταία φάση του αγώνα ο Γιώργος Παυλίδης, που έπαιζε τότε κατά τα άλλα πολύ καλός power forward τότε που έπαιζε στην ομάδα, πήρε ελεύθερο σουτ
από μέση απόσταση που συνήθως δεν τα έχανε και αστόχησε και. Αδερφέ μου, νομίζω ότι το χάσε άλλο το Καλάθι. Και όχι ο Παυλίδης. Νομίζω ότι το χάσε άλλο και όχι ο Παυλίδης. Μπροστά μου έγινε, φίλε. Αν εννοείς τη χρονιά που πήγε ο Ηρακλής μετά και έπαιξε στο Αλεξάνδριο με τον Άρη τελευταία αγωνιστική. Αυτό εννοείς ή άλλη χρονιά εννοείς. Μιλάω για τελευταία αγωνιστική της Α1, φίλε. Δεν είχε άλλο παιχνίδι. Α, δεν είχε άλλο. Τότε λέμε για άλλη σεζόν. Εγώ θυμάμαι το χαμένο Καλάθι, δεν θυμάμαι ποιος, με τον Παναθηναϊκό, που ο Ηρακλής έπεσε Α2 και μετά ήταν πρώτη τελευταία αγωνιστική και έπαιξε τελευταία αγωνιστική με τον Άρη στο Αλεξάνδριο και έπεσε εκεί και μαθηματικά Α2. Εκείνο το Καλάθι, λέω εγώ πάλι, με Παναθηναϊκό στο Ιβανόφιο, που αν το έβαζε θα κέρδιζε ο Ηρακλής. Λέμε άλλα μάτια, λέμε μάλλον. Λέμε άλλε σεζόν, άλλε χρονιέ. Ναι, εγώ σου λέω την τελευταία φορά που έπαιξε ο Ηρακλής Α1. Κατάλαβα. Απλά ο Παναθηναϊκός με. Ναι, ήταν το χαμένο σου του Γιώργου Παυλίδη, εκεί από μέση απόσταση, ελεύθερο. Αν έβαζε εκείνο το Καλάθι, έμενε ο Ηρακλής στην κατηγορία. Να δώσουμε σκυτάλι στον Κιανόλευκο. Δώσε όπου θέλει σκυτάλι. Σκυτάλι να είναι και δώσε την όπου να είναι. Στον Κιανόλευκο Θανάση Κυλώνη που ακολουθεί. Εκτάκτος. Τι παιδί είναι και αυτό, ρε. Τι παιδί, τι δροσερό παιδί. Και να σε αφήσω να δεις και η Ισπανία που μόλις ξεκίνησε, έτσι. Λοιπόν, περίμενε να τα λες αυτά. Τώρα πραγματικά να τα λες αυτά. Όχι σαν τα όλα χαζά που σου λέω. Ισπανία, Μαρόκο. Μαρόκο δηλαδή. Στο 25ο δευτερόλεπτο 0-0. Α, και επιτέλους οι Φούριες Ρόχας φοράνε τα κανονικά τους, έτσι. Τα Ισπανιόλικα, ναι. Ναι, η πιο περίεργη αμφίεση ομάδας με τα 5 χρώματα, έτσι. 5 μπλε σορτσάκι. Πάντοτε κόκκινη φανέλα, μπλε σορτσάκι, μαύρες κάλτσες. Κίτρινο τέτοιο. Κίτρινο, έτσι, κίτρινο και λευκό στη φανέλα, πάντοτε. Εδώ νομίζω ότι... Α, όχι, μαύρη είναι η κάλτσα πάλι, ναι. Νόμιζα ήταν blue black. Ναι, ξαναγύρισα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πριν από μερικές διοργανώσεις είχαν ανακαλύψει ποιος το ανακάλυψε. Τώρα δεν είναι blue black αυτό που βλέπω. Να κάνουν μπλε τις κάλτσες, να τις κάνουν μπλε. Θυμάσαι που παίζει με μπλε κάλτσα η Ισπανία. Ναι, και... Ενώ η κάλτσα ισπανική είναι μονίμως μαύρη, ναι. Με την ισπανική σημαία επάνω για μπουρντούρα, δηλαδή κόκκινο, κίτρινο, κόκκινο. Που δεν... Άσε, μη λέω ιστορίες από παλιά, από Μαθέδα τώρα και εγκοϊκό. Μη λες, γιατί είσαι και ισπανόφιλος γνωστός. Λοιπόν, με Ισπανία... Και τα λοιπά. Αυτά θα με βγάλει κάποια στιγμή ο Κιλώνης. Θα σε βγάλει. Θες να το πω να σε βγάλει μετά, που έχει και τρεις ώρες. Ναι, άμα θέλει, εδώ να μιλήσουμε για Ισπανία. Για Ισπανία, για Ισπανία, ναι. Για Σαντζής, ναι. Για Καμάτσο, ναι, για Κοϊκοϊτσέα. Θα τον ενημερώσω. Για Εμίλιο Μπουντραγκένιο Ελμπουίτρε, για Μίτσελ. Δεν το συζητάμε, όχι για Μίτσελ, για Μίτσελ. Για Μίτσελ. Για τον άλλο που... Για Χόρχε Βαλντάνο, τον Αργεντίνο της Ρεάλ που μοιάζει με τον Περόνε πάρα πολύ μοιάζει για τον... Ο Περόνε πού βρίσκεται, δεν τι ξέρω. Κάνει, θυμήθηκα κι άλλον εγώ. Υπήρχε επιθετικός σε Ρένα, πώς τον λέγανε. Δεν ξέρω. Ισπανός. Αυτό πρώτη φορά το άκουσα. Ισπανή, Σέρενα, ρε, επιθετική από... Σαλίνας. Ο Χούλιο Σαλίνας. Ναι, εκείνο που τον έβλεπες και έλεγες πω αυτός μέχρι να σηκώσει το ένα χέρι θα Σερένα πρέπει τον να έκανα κάνει πάνιο στο άλλο, θα έχει βρωμίσει το άλλο. Το Σαλίνας εννοούσα, αλλά τον είπα Σερένα. Χούλιο Σαλίνας και όταν έπαιρνε την μπάλα, όταν του πετούσε την μπάλα στον κενό χώρο, ένα 90 παιδί, ένας καλπασμός, ένα άσχασε. Χαρίλε, ο συγχωρεμένος ο Άγχελ Πεντράθα έπαιξε αρκετά. Στην εθνική ή όχι. Ο Πετράδας, εγώ δεν τον θυμάμαι ποτέ στην εθνική ομάδα. Να σου πω την αλήθεια. Τουλάχιστον στην Ισπανία όσο την παρακολουθούσα εγώ. Ναι. Στην Μπαρτσελόνα τον θυμόμαστε γιατί είχε και του Ντουγκάνταμ το χαμένο πέναλτι. Ναι. Ναι, που τώρα... έχασε. Που το... Θα ήταν στην Μπαρτσελόνα. Αλλά στην εθνική έχεις δίκιο, δεν τον θυμάμαι καθόλου. Γιατί στην εθνική σε αυτή τη θέση που παίζει ο Πετράδα έπαιζε μόνιμα ο Βίκτορ Μουνιώθ. Αν θυμάσαι έναν κοντό που δεν είχε λαιμό. Ναι. Ο ναι. Βίκτορ, ο λεγόμενος. Θανάση, ο Χαρίλαος. Και ο Γκορντίγιο. Έχει όρεξη επειδή είναι και ισπανάκι άρρωστο. Ο Χαρίλαος. Ο Ελγκόρντο στα ισπανικά θα πει ο χοντρός. Εδώ και τα λέει όλα. Λέει, εδώ, γιατί ήταν πάρα πολύ αδύνατο. Τρεις ώρες δεν έχει. Αν το θυμάσαι τον Γκορντίγιο με τις κάλτσες πάντοτε κατεβασμένες σαν τον Αρδίζογλου. Ναι, σε καλή θέση. Λοιπόν, τώρα συμβαίνει αυτό που κάνω πολλές φορές σε μαγαζιά. Ναι. Όταν είμαστε παραπάνω. Όχι, ρε. Ναι. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή είμαι εγώ, εσύ και ο Θανάσης εδώ. Άρε Θανασάρα, ρε φίλε. Έλα να βάλουμε και τον κολλέρ. Θανασάρα, έλα ρε αγόρι μου, σε καλή θέση, όχι. Περίμενε. Κάτσε λίγο να συντονιστώ πρώτα. Ναι, θέλει να βάλει στην πάνω το Ιράν Παραγουάι, Παραγουάι λέω, Πορτογαλία και στην κάτω το Ισπανία, τηλεόραση εννοώ. Ανάποδα λίγο τα λες, επάνω την Ισπανία, φίλε.
Όχι, κάτω, λοιπόν. Κάτω τη μεγα... στη μεγάλη είναι η Ισπανία, ρε. Α, στη μεγάλη, βάλε στη μεγάλη, στη μεγάλη βάλε, ναι, ναι. Είστε στο στούντιο με τις αυγοθήκες. Ναι, σε αυτό είμαστε. Και όταν βγαίνουμε λοιπόν και είμαστε, ξέρω εγώ, αυτό γίνεται συχνά στο σύνδεσμο της Λίβερπουλ, που πραγματικά στο σύνδεσμο της Λίβερπουλ η ναι, πρώτη ναι. σε κόσμο ομάδα είναι ο Ηρακλής. Και δεν το λέω, πώς το λένε, μπορεί κάποιος να μου πει δεν είσαι αντικειμενικός, μπορείς να ρωτήσεις και οπαδό άλλης ομάδας να σου το πει. Δεν το ήξερα αυτό. Ότι μπράβο, στο σύνδεσμο της Λίβερπουλ ο πρώτη ομάδα είναι ο Ηρακλής, τέλος. Αυτή τη στιγμή στον αέρα του Λίμπερ όμως είναι δύο Μανιού που είναι Ηρακλειδείς, έτσι. Ναι, αλλά στον αέρα του Λίμπερ αυτή τη στιγμή είναι τρεις Ηρακλειδείς, εκεί πήγαινε το... Α, μα, ναι, σωστά. Ότι ελάτε να μετρηθούμε, ρε. Μαρτίν Βάσκεφ, Μαρτίν Βάσκεφ. Τι γίνεται, κόρνερ, ο τέτοιος, πώς το λένε αυτόν, Αθανάση. Έλα, ρε. Καρβαχάλ. Καρβαχάλ. Το δεξιός μπακ, ε. Ναι, ναι. Θες να κλείσουμε τώρα και να σε πάρει μετά ο Θανάσης. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαι για εσάς. Άντε, εδώ είμαι για εσάς, να μιλήσουμε αδερφέ. Για Ισπανία, να μιλήσουμε για ευχαριστώ που μας πήρες τηλέφωνο και σήμερα. Για Μαρτίν Βάσκεθ να μιλήσουμε. Τι ωραία ονόματα, τρελαινόμουν με τα ονόματά τους. Δεν ξέρω καθόλου Ισπανικά, αλλά τρελαινόμουν. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει, τόσο έβηχα, τόσο έβηχα με εψιλον ύψιλον, έτσι, όχι έβηχα. Όχι, να γίνει. Στον αέρα με ρε, ναι, τρελαινόμουν. Καταπληκτικά, κάτσε να δούμε και τον κόλλο από τον Πικέ. Όχι, τώρα. Μπορεί να γίνει, λέω, η Πορτογαλία πάνω ή τι γίνεται εδώ. Αυτό κάνουμε, ναι. Τι θες τώρα, το κόρνερ. Α, η Πορτογαλία επάνω. Εν τω μεταξύ αυτό το σιρίτι το έχει ξαναφορέσει με Νταβίτ Βίγια η Ρεάλ, θα μου το επιβεβαιώσει ο Θανάση Κιλόνης. Μιλάμε, είναι άρρωστος η Ισπανία. Ναι, ναι, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ακούγεσαι, άντε. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε, άντε, πρέπει να κλείσουμε. Αυτό το σιρίτι, λέω, στο πλάι, ναι. η Αντίδας το είχε φτιάξει για την Ισπανία και σε μια παλιότερη διοργάνωση. Αν θυμάται ο Θανάσης. Δεν ακούει τώρα γιατί έχει εδώ ασχολία. Λοιπόν, σε λίγο ναι, να βάλουμε διαφημίσεις. Θα σας αφήσω γιατί τελευταία με ενοχλείτε πολύ. Θα τα πούμε. Θα σε πάρει τηλέφωνο. Άντε, γεια. Ναι, γεια και καλό χαρά. Βράδυ, φεύγω. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε και Ιράν-Πορτογαλία. Στο έκτο λεπτό. Ο, Μανούρα κάτω. Τι γίνεται. Μανούρα Μαροκινών με Ισπανούς. Ψηλό ένταση εκεί. Και πάνω έχουμε το Ιράν-Πορτογαλία και τα δύο μάτς είναι στο Κουλούρια. Θανάση, τι να παίξει ο λαός. Έτσι να δώσουμε όσο για μπλε κανένα ευρώ. Εγώ φίλε έχω παίξει. Ναι. Ακούγουμε το ακούγουμε. Ακούγεσαι. Έχω παίξει χι μίχρονο διάδα, χι μίχρονο τον Πορτογάλο με γκολ τον Μαροκινό. Μπράβο. Γιατί από τον Μαροκινό που πήρε τον γκολ. Αλλά. Κάτσε. Ναι. Αλλά έπαιξα φίλε, μπήκα στον πειρασμό τελικά και έπαιξα τον πρώτο κείμενο κουλούρι. Στο πάνω, ε. Στο, ναι, στον Πορτογάλο. Και άλλες φορές. Γιατί έχω... ο Παπ, φίλε, είχε. Επιστρέφει το, όχι, το όχι, ποντάρισμα. Δεν... Το 0-0. Καλά, εγώ τώρα το ποντάρω όμως, δεν είναι τέτοιο. Θα σου πει ότι είσαι πλέον, φίλε. Σου επιστρέφει το ποντάρισμα. Όχι, άμα. Ναι, ναι, ξέρω. Στο... Άμα λήξει. Άμα έχει ποντάρει, ξέρω εγώ, 1-1 και λήξει 0-0, το επιστρέφει. Το σκορ 0-0 το είχε. Τώρα πριν από λίγο το πήρα. Πρέφα, φίλο μου προποντή μου το είπε. Πόσο? Το σκορ 0-0 το είχε 7, αλλά είχε το λεπτό πρώτου γκολ. Στο κανένα γκολ το είχε 10, που είναι ακριβώς το ίδιο. Σου λέει λεπτό πρώτο γκολ. Επιλογή κανένα γκολ να λήξει 0-0 το είχε 10. Και δεν το έβαλε. Το έβαλα, ναι, γι' αυτό σου λέω. Μπήκα στον περασμό και έβαλα και το 0-0. Αλλά ξύγει. Άμα βγει, βγήκε. Εγώ έχω under το Ιράν και γκολ το Μορόκο. Εντάξει, είμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Δεν έκλεινε ο Χαριλάος. Πρέπει να κλείσω εγώ, βέβαια. Όχι, βγαίνει η Ισπανία, ρε, μεζά στον έρωτα. Είναι άρρωστος Ισπανός. Πάρ τον άμα θες να σου κάνει παρέα εδώ, αφού έχεις 3 ώρες. Θα τον πάρω για σχολιασμό ναι, κατόπιν τελικού αποτελέσματος. Κατόπιν. Ναι, τι, να κάνουμε περιγραφή του αγώνα. Στο ημίχρονο. Στην ΕΡΤ θα κάνουμε. Στην ΕΡΤ πρέπει να διάλειμμα, ρε. Λοιπόν, ώρα για μπλε. Τώρα να μην κάνεις διάλειμμα ή να κάνεις. Ας αρχίσει να κάνει. Να κάνω, φεύγω. Ναι, ξέρω. 9 και 10 είναι. Άντε, κλείσει, είναι νωρίς. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο δεν έχουμε εκπομπή. Ούτε την Παρασκευή έχουμε εκπομπή. Γιατί υπάρχουν φιλικά παιχνίδια. Σε, πώς το λέμε αυτό, στη ροή του προγράμματος. Καλά το λέω. Καλά το λέω. Και Τετάρτη-Πέμπτη έχουμε ένα προγραμματισμένο ρεπό. Οπότε δεν θα μας ακούσετε αυτές τις ημέρες. Αλλά όσο ώρα για μπλε, πρώτο Θεός, θα επανέλθουμε σύντομα. Δίνω σκυτάλι στον αδερφό ημών. Από τον ένα αδερφό ημών, πάω στον άλλο αδερφό ημών, τον Θανάση Κιλόνη, ο οποίος θα σας κρατήσει εδώ συντροφιά με μουντιάλ και ό,τι άλλο. Έχει τίποτα άλλο. Ό,τι άλλο... Μέχρι τις 12 θα έρθουν να μ' ακούνε. Χωρίς κρεμμύδι, μου φίλε. Τι χωρίς κρεμμύδι. Απ' όλα είπε. Α, ναι. Όχι, κρεμμύδι. Εγώ βάζω και κρεμμύδι. Όχι, κρεμμύδι. Βάζω γιατί ρε φίλε. Εντάξει, τι. Κρεμμύδι, υγεία. Και τζατζίκι βάζεις.
Όχι, τζατζίκι τρώνε οι Αθηναίοι με τζατζίκι τα σάντουιτς. Εγώ το τζατζίκι το τρώω σκέτο. Που δεν σε ρωτάνε κιόλας, έτσι. Ρατσισμός. Να γλύψω όλο το πιάτο με τζατζίκι, αλλά μην το βάλω τώρα στο. Άμα το βάλω στο γύρο ή στο. Δεν είναι ρατσισμός που το βάζει χωρίς να σε ρωτήσει. Ναι, είναι τέτοιο. Ρε φίλε, ρώτησε, ζήτησα από τζατζίκι. Ξέρεις γιατί το κάνουνε. Καταλαβαίνω ότι είμαστε από πάνω και πάνε να μας σπάσουν τα τζαμπουκά. Σε λίγο θα ήταν. Από ποια Μακεδονία είστε, από τη Βόρεια ή από την Νότια? Εν τω μεταξύ, το να αυτοαποκαλούμαστε Νότια Μακεδονία είναι λάθος, έτσι. Γιατί ποιος έχει ακούσει κανένα. Πολύ στο Facebook. Έλα, στον τάκι, για χαβαλέ. Για παράδειγμα, η Ιρλανδία. Ναι. Λέγεται Ιρλανδία. Ναι, υπάρχει Βόρεια Ιρλανδία και ισχύει την Ιρλανδία. Δεν έχει Νότια. Ναι. Γι' αυτό είναι ένα παράδειγμα. Λοιπόν, και τα δύο στο 0-0 στο δεκάλεπτο. Άντε, σκυτάλι στο Θανάση, φιλιά από μένα, να είστε καλά.